Οπότε, τι μελέτη θέλεις, έλα εδώ, έχουμε τέσσερις μηχανικούς, ξέρω εγώ, έχουμε πολεοδόμους, έχουμε εκεί, να γίνουν οι μελέτες. Γιατί πρέπει ο καθένας να προσλαμβάνει ξεχωριστά μηχανικό, να προσλαμβάνει ξεχωριστά. Αφού έχετε ένα κεντρικό... Δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο. Γιατί, άμα δεν υπάρχει, σας εξαναγκάζει κανείς να μην το κάνετε. Δηλαδή, έχετε ένα κεντρικό πλαίσιο και δεν το χρησιμοποιείτε. Η πίκα του Καποδίστρια προέβλεπε και μηχανικό. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό και για μένα ήταν απογοήτευση, πρέπει να πω, έγινε η ειδική συνεδρίαση του Συμβουλίου της ΤΕΛΚ και κλεισμένο το θερό, να το πούμε έτσι, όπου διαμαρτυρόμασταν ή καταθέταμε τις ενστάσεις μας κατά της τεχνικής υπηρεσίας, κατά της ΤΕΛΚ. Και μόλις άνοιξε η πόρτα και μπήκαν να παραβρεθούν 10 μηχανικοί της ΤΕΛΚ με τον προϊστάμενο και όλους αυτούς. Δεν υπάρχει, καλύτερη. Δεν είναι όλα λυμένα, παιδιά. Και κάθομαι και κοίταζα. Λέω, ρε παιδιά, εδώ κουβεντιάζουμε, δεν υπάρχουν προβλήματα. Το είπα, Αποστόλης. Ο κύριος Αρέθας το είπε. Έχει εκνευρίστηκε πάρα πολύ και άρχισε και φώναζε και το είπε, όντως. Δεν μπορεί, κύριε, να λειτουργήσει δηλαδή το νομοθετικό πλαίσιο σας απαγορεύει να προσλάβετε μηχανικού στην ΤΕΤ. Έχω τρεις μηχανικούς. Έχω τρεις μηχανικούς στο Δήμο. Μηχανικό, πολιτική μηχανικό. Υπήρχε ένας υπομηχανικός και στις 2 Αυγούστου προσλήφθηκε τρίτος. Τρεις. Μπορώ να κάνω τεχνική υπηρεσία. Δεν μπορώ να κάνω τεχνική υπηρεσία γιατί χρειάζεται προϊστάμενο ο οποίος πρέπει να είναι β' συνολικά. Κλιμακίου, β' βαθμού. Να καταλάβω κάτι και εγώ που δεν το κατάλαβα. Συνολικά, πόσοι είναι οι εργαζόμενοι στους Δήμους και στις κοινότητες μηχανικοί? Πόσοι είναι συνολικά? Καμιά δεκαριά. Αυτοί όλοι μαζί, αν φτιάξουν ένα κεντρικό, φτιάξουν το κεντρικό όργανο που είναι ΤΕΤ, αν προσληφθούν με κοινή συνενέση από όλους. Και γίνει ένα επιτελικό όργανο, μια τεχνική εταιρεία στην ΤΕΤ. Την οποία εσείς ουσιαστικά δεν θα κάνετε τίποτα. Όπως πληρώνετε τους μηχανικούς, θα τους πληρώνετε και μετά. Απλώς θα λειτουργούν οργανωμένα, θα λειτουργούν επιτελικά. Δεν είναι πιο σωστά από το να έχει ο καθένας από δύο, ο καθένας από έναν? Σωστότατα, αλλά όμως δεν είναι το προβλέπει το νομοθετικό πλαίσιο. Δεν σε αφήνει να τους πάρεις τους 10 και να έχεις μία μελέτη η οποία να είναι πράγματι σύνομη με οτιδήποτε. Υπάρχουν και πολλά προβλήματα που δεν λύνονται από μακριά. Μικροπροβλήματα, βεβαιώσεις από τους μηχανικούς που θα πρέπει να, τουλάχιστον στους μεγάλους δήμους, στους μικρομεσαίους δήμους, ας το πούμε έτσι. Μήπως πρέπει να κάνουμε μεγαλύτερους δήμους, κύριοι? Μήπως δεν έχει νόημα να είναι ο κύριος Αλεξόπουλος και ο κύριος Αρέθας δύο ξεχωριστοί δήμοι και να είναι ένας ο Δήμος? Μήπως το Βελεστίνο πρέπει να πάρει και το Δήμο Κάρλας? Μήπως η Αργαλαστή να συνενωθεί με το Τρίκερι, με τη Σιπιά, ναι, μήπως η Πονταριά πρέπει να πάρει και την Αιωλικό και τη Μακρινίτσα? Εντάξει, αυτά είναι αυτονόητα, θα γίνουν. Στον επόμενο Καποδίστρια αυτά θα γίνουν. Θα είναι εκ των πραγμάτων. Πρέπει να έρθει πολύ γρήγορα ο επόμενο Καποδίστρια. Γι' αυτό λοιπόν δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει. Δεν έχει αφημιωθεί. Θα υπάρξουν και ωφέλη. Πρέπει να το προσδιορίσει το επίσημο κράτος. Αλλά εγώ θα δώσω μια εξήγηση σε αυτό που είπε ο Χρήστος ο Λουκάς σχετικά με την τεχνική υπηρεσία την οποία εμείς οραματιζόμασταν όσο ήμουνα εγώ πρόεδρος της ΤΕΜ και είχα ξεκινήσει. Σε αυτό το θέμα πρέπει να είναι σύμφωνη η ΤΙΔΚ. Η οποία πρέπει να ενισχυθεί και η οποία δεν έγινε τίποτα για να ενισχυθεί. Έτσι. Και υπάρχουν ευθύνες γι' αυτό. Μπράβο. Η οποία ΤΙΔΚ, έτσι, τότε αυτή την λογική που είχαμε να μαζέψουμε κάποιους μηχανικούς από τους Δήμους στην ΤΕΔΚ να κάνουν μια τεχνική υπηρεσία και να θεωρεί η ΤΙΔΚ. Διότι αυτό είναι το νομικό κόλλημα που λέμε εδώ. Ποιος θα θεωρεί, Το ποιος θα θεωρεί. Ποια υπηρεσία θα θεωρεί, έτσι. Εάν συμφωνούσε η ΤΙΔΚ να θεωρεί, θα μπορούσε να προχωρήσει αυτό το σχήμα. Να κάνουν, να γίνονται οι μελέτες έτοιμες, να πηγαίνουν στην ΤΙΔΚ και να θεωρούνται. Λοιπόν, η ΤΙΔΚ όμως τότε νόμισε ότι εμείς θα κάνουμε ένα παραμάγαζο, θα κάνουμε μια άλλη ΤΙΔΚ, η οποία θα πήγαινε, θα κοντράριζε την υπάρχουσα ΤΙΔΚ. Δεν ήταν όμως αυτή η σκέψη και αυτός ο ρόλος τον οποίο θα έπαιζαν οι μηχανικοί που θα μαζεύαμε στην ΤΕΔΚ. Τώρα, η ΤΕΔΚ, κύριε Αναστασίου, ή θα πρέπει να ενισχυθεί ή θα πρέπει να διαλυθεί. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Έτσι που δουλεύει η ΤΕΔΚ δεν είναι τίποτα. Δεν μπορεί να μας εξυπηρετεί. Άρα δεν υπάρχει ένα πολιτικό πλαίσιο, Βασίλη. Δεν υπάρχει ένα πολιτικό πλαίσιο. Μπορεί να έρθει η διακριτική ευχέρεια της ΤΕΔΚ να θεωρεί τις μελέτες που ένα team μηχανικών
μηχανολόγων και αρχιτεκτών θα έκανε, ναι. Άρα δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο. Έλα εδώ, θα το έγραψε. Όχι, όχι. Δεν είναι ξέρει και υπέγραψε. Περίμενε να σου πω. Στην διακριτική ευκαιρία τη στήριξη. Περίμενε. Ναι, είναι στην διακριτική ευκαιρία τη στήριξη. Αλλά θα πρέπει έτσι σε κάποια φάση να βρεθεί ένα περιφερειάρχη, α πούμε, και να πει: κοιτάξτε, να δει. Να πω το εξή. Όταν κάνει μια προκήρυξη και γίνεται η μελέτη με τον 7-16, δεν πρέπει να θεωρήσει τι. Θεωρεί. Γιατί τότε θεωρεί. Πάει σε διακριτική ευχαίρεση. Δεν είναι σε διακριτική ευχαίρεση. Δεν είναι σε διακριτική. Δεν είναι εντάξει, μελέτη υπάρχει και ξαναφέρεται διορθωμένη. Α, ναι, καλά. Δεν είναι δεδομένο. Λοιπόν, πάμε να ζωντανέψουμε, κύριε Λουκά. Κι άλλο. Την κουβέντα. Λίγο ακόμα. Πολύ πρεστιζάντα τα ακούμε και εδώ πέρα υπάρχουν προβλήματα. Θα ήθελα να απαντήσουν όλοι οι δήμαρχοι. Όλοι οι δήμαρχοι να απαντήσουν πού ελέγχουν τα νερά τους, το πόσιμο νερό, αν τα ελέγχουν σε διαπιστευμένα εργαστήρια και αν καθαρίζουν τις δεξαμένες τους. Ένας-ένας ξεχωριστά. Έχει απαντηθεί. Ο κύριε Ρέθ. Εμείς από τότε που αναλάβαμε τις δίκες του Δήμου, το πρώτο που κάναμε, είτε μας έλεγε η διεύθυνση είτε όχι, πήγαμε σε κάθε δεξαμενή, την καθαρίσαμε, την φράξαμε, την ασβεστώσαμε και πήραμε δείγματα και τα πήγαμε στην ΔΕΑ. Διότι θεωρήσαμε ότι είναι η μόνη αξιόπιστη υπηρεσία και σε τακτά χρονικά διαστήματα είχαμε βιβλίο και έχουμε βιβλίο. Επιπλέον πήγαμε και στην Διεύθυνση Υγιεινής και λέμε ελάτε να μας πείτε τι ακριβώς δεν κάνουμε καλά. Διότι αυτή ήταν η εποπτεύουσα αρχή. Άρα στην πορεία παρουσιάστηκαν παρατράγωδα αν η ιδέα ήταν καλή να τα ελέγξει, ικανή, αν είχε τα πτυχία. Θέλω να πω δηλαδή ότι εμείς από την πλευρά μας ό,τι ήταν δυνατόν να κάνουμε και να το φέρουμε σε πέρας με την έννοια έλεγχο, πρόληψη και να εφαρμόσουμε ό,τι λέγανε οι υπηρεσίες, το εφαρμόσουμε. Κύριε Γαϊτανά. Εγώ θέλω να σας πω που δεν απάντησα, έμεινα ο μόνος που δεν απάντησα και στον κύριο Χαλά και στον κύριο Αναστασίου. Να απαντήσετε. Ναι. Εκείνο που θέλω να σας πω, η περιοχή μας είναι πολύ καλή. Και βέβαια τώρα με την τουριστική διαφήμιση που κάναμε στα μέσα τηλεοπτικής εκπομπής της ΕΡΤΡΙΑ με τις τρεις εκπομπές, φέτος είχαμε πάρα πολλοί τουρίστες. Με αποτέλεσμα αυτοί οι άνθρωποι να μένουν μαγεμένοι από την περιοχή μας και να είναι αγοραστές διαφόρων οικοπαίδων. Ο Δήμος Εργαλαστής πραγματικά μπήκε στο πρόγραμμα το οικιστικό αυτό, αλλά αυτό όμως δεν φτάνει. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται εκεί πέρα δημιουργούν προβλήματα και θέλω να πω στον κύριο Χαλά ότι έχουν κατακτήσει τις παραλίες και τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και καταλήγουμε πάντοτε εμείς οι δήμαρχοι να βγάζουμε το φίδι από την τρύπα. Αυτό πρέπει να πάρει θέση η πολιτεία αμέσως, άμεσα και να δώσει άμεση λύση. Είναι στο Δήμο το δικό μας, είναι πάρα πολύ ζωντανά. Και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι και η πολεοδομία της νομαρχίας, έτσι, γιατί μην τους βγάζουμε όλους σαν αρμόδιους. Υπάρχει αρμοδιότητα στην πολεοδομία της εκάστοτες νομαρχίας. Πρέπει να ελέγχει. Δηλαδή, αυτό που λέτε εσείς να βγάζετε το φίδι από την τρύπα, Δήμαρχε, είναι λίγο έολο. Εσείς είστε υποχρεωμένοι να δείτε κάτι στραβό να πάτε στην πολεοδομία της νομαρχίας και αυτή να ελέγξει. Και αν τα πράγματα δεν είναι όπως πρέπει, να καταδαφιστούν, να κάνουν, να ράνουν. Δηλαδή, υπάρχει συνευθύνη υπηρεσιών. Δεν μπορείτε ούτε εσείς να βγάλετε τελείως την ουρά σας απ' έξω. Ούτε κυρίως η πολεοδομία της νομαρχίας. Κάνουμε τις. Και βεβαίως το κράτος, κάνουμε τις προσπάθειες και τα έγγραφα στην πολεοδομία, αλλά η πολεοδομία είναι ένα. Μια υπηρεσία η οποία έχει τόσες φορές πολλές καταγγελίες που πολλές φορές δεν έρχεται σε τακτό χρονικό διάστημα. Κάντε τις καταγγελίες και με παράνομα κτίσματα θα έρθει μετά από 5 μέρες, μετά από 6. Τι 5. 7, 10, 10. Πάμε τώρα στις διαδημοτικές συνεργασίες που είπατε. Ο Δήμος Εργαλαστής τυχαίνει να είναι σε δύο διαδημοτικές συνεργασίες. Η μία είναι στο Παναγιώτικο που είπατε, ένα έργο μεγάλης αξίας, θα δώσει ζωή στην περιοχή μας, αλλά αυτό δεν φτάνει. Δήμαρχε, και θέλω να καταλήξω. Περιμένουμε να έρθει νερό από το Παναγιώτικο και ακόμα δεν έρχεται. Να φωνάξετε κι άλλο. Φωνάζουμε
Θέλω να πω ότι πρέπει εμείς που έχουμε τη μορφολογία του εδάφους τέτοια, πρέπει να κάνουμε μικρότερα φράγματα. Γιατί πραγματικά θα, το νεράκι θα το πούμε δεν ξέρω τι και δεν θα υπάρχει σε ειδικά χρόνια. Είμαστε και στα διαδημοτική συνεργασία και στο ΧΙΤΑ, στα απορρίμματα. Άλλη πονεμένηση. Εκεί αγωνιζόμαστε βέβαια, βρήκαμε μια κατάσταση, τώρα πιστεύω ότι θα δρομολογήσει όλη η διαδικασία και μέσα στο 2007 να γίνει πραγματικότητα το έργο του υγειονομικής ταφής. Έργο μεγάλης ζωτικής σημασίας για την περιοχή μας αλλά και για ολόκληρο το Πήλιο. Αυτή τη στιγμή το Πήλιο είναι ένα όμορφο μέρος και χρειάζεται αποκομιδή σωστή. Η αλήθεια είναι ότι κάνατε βήματα τους τελευταίους μήνες με τους συνάδελφους σας. Αυτό είναι αλήθεια. Εκείνο το οποίο θέλω να σας πω ότι το νερό στην Εργαλαστή είναι δύσκολο. Προσπαθήσαμε φέτος, εφαρμόσουμε όσο μπορούμε τακτική σωστή για να δίνουμε στους δημότες νερό. Αλλά αυτό δεν σώζεται με τις γεωτρήσεις τις οποίες κάναμε και πάμε να αξιοποιήσουμε μερικές. Πρέπει να κάνουμε φράγματα. Και επιπλέον θέλω να πω ότι πήγε ο Δήμος και κάνει οπωσδήποτε τις αναλύσεις στην αρχή στην ΔΕΙΑΒ, αλλά μετά είδαμε ότι δεν εξυπηρετούσε η κατάσταση και πήγαμε στο γραφείο του κυρίου Αλέκου Γούναρη που είναι στον Αλμυρό. Έχουμε και εμείς βιβλίο βέβαια. Πότε αυτό γίνεται κάθε μήνα, δείχνει πότε θέλει το νερό βελτίωση, πότε θέλει το κατάλληλο, η κατάλληλη χλωρίωση και πιστεύω με τον υπεύθυνο που έχουμε. Η ΔΕΙΑΒ γιατί δεν σας εξυπηρετούσε? Δεν μας εξυπηρετούσε. Γιατί? Ήταν πολύ δύσκολο. Θα μας απαντήσουν και άλλοι δήμαρχοι που κάνουν αναλύσεις του νερού και αν είναι καθαρές δεξαμενές τους. Όσον αφορά τις δεξαμενές καθαρές που είπε ναι, κύριε Κομιώτη, τις καθαρίζουμε. Προσπαθούμε να είμαστε εντάξει όλες τις δεξαμενές του Δήμου Εργαλασσής και στην περιοχή του Αιγαίου και την περιοχή του Παγαστικού αλλά και στο κέντρο της Εργαλασσής. Και προσπαθούμε να δίνουμε όσο μπορούμε καλό νερό στους δημότες μας. Κύριε Τονέκη. Εμείς από την στιγμή που αναλάβαμε υπήρχαν χλωριωτές, τα μηχανήματα, δηλαδή τα ειδικά μηχανήματα, υπήρχαν μονάχα σε τρία δημοτικά διαμερίσματα. Στην Κερασιά δεν υπήρχε. Ο λόγος που δεν υπήρχε στην Κερασιά ήταν ότι η δεξαμενή ήταν σε μια απόσταση τέτοια που δεν είχε πάει ρεύμα και χωρίς ρεύμα δεν μπορούσε να λειτουργήσει ο χλωριωτές. Ξεκίνησαμε λοιπόν άμεσα μέσω της ΔΕΗ και τα λοιπά, πήγε το ρεύμα, έγιναν καθαρισμοί, γίνονται καθαρισμοί μάλλον κάθε έτος, μπορεί και πιο συχνά, ανάλογα την περίπτωση, σε όλες τις δεξαμενές. Έγινε περίφραξη υποχρεωτικά σε όλες τις δεξαμενές. Ελέγχονται τα δείγματα του νερού, παίρνονται κάθε 25-28 μέρες περίπου, δηλαδή στο μήνα πάνω. Σε ιδιωτικό εργαστήριο, για τον απλούστατο λόγο, ότι από την πρώτη στιγμή, παρότι που είναι μικρό το ποσό, είναι κάτω των 6.000 ευρώ και μπορεί να γίνει απευθείας ανάθεση, εγώ προτίμησα να κάνω δημοσίευση στην εφημερίδα, προκήρυξη δηλαδή, και να έρχονται προσφορές. Όλα αυτά τα χρόνια έρχονταν προσφορές. Μου είχε και από Θεσσαλονίκη, από Καρδίτσα μου είχε ερθεί και βεβαίως από εδώ από τον κύριο Γούναρη. Οπότε δεν πήγα ποτέ στην ΔΕΙΑΜΒ, δεν πήγαμε ποτέ στην ΔΕΙΑΜΒ, δεν συνεργαστήκαμε ποτέ με την ΔΕΙΑΜΒ. Πάντα προχωρούσαμε έτσι με τη διαδικασία του διαγωνισμού. Και τώρα, πριν από 15 μέρες πάλι, επειδή έληξε η σύμβαση, κάναμε πάλι την προκήρυξη. Άρα που κάνατε αναλύσεις. Άρα που κάνατε αναλύσεις. Αυτά τα χρόνια ιδιωτικά, τα τελευταία σε ιδιωτικό εργαστήριο. Σε ποιο εργαστήριο? Κύριος Γούναρης έτσι να είναι ο μειοδότης, να το πούμε έτσι. Ταυτόχρονα είναι και μισθοποιημένοι αυτοί που συμμετέχουν. Και βεβαίως, μπράβο. Τώρα, σε αυτό το τελευταίο, πρέπει να πω ότι παρόλο που κάναμε και δημοσίευση. Καλά, εντάξει, έχει μια μεγάλη κουβέντα τώρα γύρω από αυτό το θέμα. Κάναμε και σε εκτός νομού εφημερίδα, αλλά επειδή ζητήσαμε τις συγκεκριμένες μισθοποιήσεις. Για να μην φαίνεται ότι είναι πανάκια αυτή η ιστορία. Θυμόμαστε όλοι τι έγινε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΕΕ. Δεν θέλω τώρα να πω περισσότερα. Συνάδελφε, να μας απαντήσουν οι δήμαρχοι, μην μου απαντήσουν. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εντάξει, αλλά. Τι εντάξει, είπαμε. Δεν υπάρχει λόγο να πούμε για ένα. Μα όσοι κάνουν αναλύσεις. Μπορεί να είναι καλά, ξέρω εγώ. Αδερφέ, όσοι κάνουν αναλύσεις, δεν είναι παράνομοι και όσοι κάνουν στη διαπιστευμένα είναι νόμιμοι. Να μας απαντήσουν οι δήμαρχοι.
απαντήσω και εγώ. Ναι. Και εμείς στον κύριο Γούναρη κάνουμε τις αναλύσεις και η προηγούμενη δημοτική αρχή και εμείς είναι και κοντά μας, είμαστε ευχαριστημένοι. Κάνουμε αναλύσεις και του νερού της σύνδρευσης και της θαλάσσης του. Σε όλο το παραλιακό μέτωπο δηλαδή κάνουμε αναλύσεις και στη θάλασσα και είναι όντως πολύ καθαρή. Καθαρίζουμε τις δεξαμενές, αντικαταστήσαμε πολλούς αγωγούς σύνδρευσης, βελτιώνοντας το υπάρχον δίκτυο, κάναμε επισκευή και συντήρηση των δεξαμενών με τσιμεντοποίηση και αμοβολή, αλλάξαμε πομόνες, αλλάξαμε πίνακες, κάνουμε όλες αυτές τις ενέργειες, χλωριωτές κλπ. Τώρα βέβαια με το καινούριο δίκτυο προβλέπεται να γίνουν τρεις νέες δεξαμενές, χωρητικότητας η καθεμία από 600 κυβικά μέτρα, 1800 δηλαδή κυβικά μέτρα, που θα λύσουμε και το πρόβλημα τη επάρκεια του νερού. Κύριε Αλεξόπουλε. Κάθε δύο μήνες κάναμε δημοτικές εκδηλώσεις. Από όλα τα δημοτικά διαμέρισμα και από όλους τους οικισμούς. Πολλές φορές φωνάζουμε και τη διεύθυνση εκείνης. Είμαστε συμβεβλημένοι με το εργαστήριο του Γούναρη. Και όταν υπάρχει πρόβλημα, γίνονται κατά διαστήματα χλωριώσεις. Οι δύο δεξαμενές καθαρίζονται δύο φορές το χρόνο. Εντάξει. Μάλιστα. Τώρα, θα με επιτρέψετε να ρωτήσω κάτι, γιατί και ο Δήμαρχος εδώ, όταν του ρωτήσαμε για τα 3-4 σημαντικά έργα, δεν είχε απάντηση στην αρχή, γιατί το πήραμε στην πλάκα. Μου επιτρέψεις να του προσθέσω ένα μικρό ερώτημα σε αυτό που λες. Κάποιοι λένε, Δήμαρχε, ότι επειδή όντως τα τελευταία χρόνια η Πορταριά αρχίζει ραγδαία η ανάπτυξη της η τουριστική και ήταν που ήταν εδρεωμένη, αλλά πια απογειώνεται. Κάποιοι εκφράζουν φόβους, μήπως είναι υπέρμετρη αυτή η ανάπτυξη για το χωριό. Μήπως είναι, να το πω έτσι λίγο αγγλικά, too much, πολύ η ανάπτυξη. Μήπως χάσει τη φυσιογνωμία του το χωριό και ο Δήμος. Δεν ξέρω αν συμμερίζεται αυτούς τους φόβους. Προς το παρόν δεν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Όλα αυτά τα οποία γίνονται ως ξενοδοχεία ή ξενώνες ελέγχονται κατά κάποιο τρόπο. Όχι ελέγχονται από εμάς, γιατί δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να ελέγξουμε. Και το είπατε προηγουμένως κι εσείς, ότι δεν έχει αρμοδιότητα ο Δήμος να ελέγξει ή να δώσει άδειες ή να μην δώσει. Σωστό. Όπου μπορεί ο καθένας και όπου δικαιούται από τον νόμο, ξεφυτρώνει και από ένα ξενοδοχείο ή ξενώνα ή οτιδήποτε. Προς το παρόν δεν υπάρχει κίνδυνος κορεσμού, να το πούμε έτσι. Σε κάποια φάση, αν πάει έτσι όπως αναπτύσσεται, θα υπάρξει και ο κορεσμός. Οπότε εκεί δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Και ξέρετε, επειδή αναφερθήκατε και στο νερό και σε όλα αυτά, γίνονται και πολλοί οικισμοί κατοικιών. Στο 15ο χιλιόμετρο, δηλαδή 2 χιλιόμετρα έξω από την Πορταριά, γίνονται αυτή τη στιγμή 2 οικισμοί. Από λίγα, 4-5 σπίτια το κάθε οικισμό. Αλλά γίνονται. Και εγώ ήθελα, τους ρώτησα για αυτούς, αλλά δεν μου απάντησαν. Από πού θα πάρετε νεράκι, βρε παιδιά? Θα μας δώσετε εσείς. Εμείς είστε 2 χιλιόμετρα μακριά. Άμα κάτσουμε εμείς τώρα για να σας φέρουμε νερό εκεί, να εξοδέψουμε τόσα χρήματα για να φτάσει το... Δεν λέμε από υπάρχει και έχουμε προς το παρόν, δόξα τω Θεώ, αλλά έξοδα για να φτάσει μέχρι σε εκεί το νερό. Και δεν είναι τους ανθρώπους οι οποίοι, το είπε και ο κύριος Δημήτρης Χαλάς προηγουμένως, βάζουν το χέρι στην τσέπη να πούν ότι θα πληρώσουμε εμείς την εγκατάσταση να έρθει το νερό μέχρι σε εκεί. Όχι, θα μας δώσετε εσείς έτσι κάπως δειλά-δειλά. Τώρα έχουμε όμως, έχουμε τέσσερα μεγάλα συγκροτήματα που ούτως ή άλλως έχουν κατασκευαστεί. Είναι το συγκρότημα το οποίο είναι λίγο πιο κάτω από την Πορταριά με την πισίνα, αυτό που έχει φτιάξει αυτός που έχει τα Everest. Είναι πιο κάτω το άλλο απέναντι από το Μετσινάδικο. Του Οικονόμου. Είναι της Αθωνικής Τεχνικής το... Στον Ιωλκόγγερε στην Αναγκασά. Είναι στην άλλη μεριά, ετοιμάζονται δύο συγκροτήματα κατοικιών. Ακριβώς. Άρα μιλάμε συνέχεια για μια οικιστική ανάπτυξη πολύ σημαντική. Η οποία, εντάξει τώρα... Και για τουριστικές επενδύσεις. Καλή καιρό πάνω. Οξένεια. Αυτά είναι τα έργα υποδομής τα οποία τα θέλει. Έτσι, ναι. Αυτά τα θέλουμε. Ναι. Αυτά τα θέλουμε, διότι. Κοιτάξτε, βεβαίως. Το κατηχώρη κάνετε κάτι περισσότερο, γιατί έχω και ένα ειδικό ενδιαφέρον. Λόγω καταγωγής συζύγου. Ναι, γαμπρή εκεί πρέπει να κάτι να πούμε.
Απόψε έστρωσε άσφαλτο στα Λεχόνια. Έκανε ανάπτυξη. Λοιπόν, επειδή θες τώρα, αγαπητέ Γιάννη, να σου πω για το Κατηχόρι. Το Κατηχόρι ήταν ένα χωριό το οποίο ήταν, κρατούσε έτσι και κρατάει ακόμα το χρώμα του χωριού. Και αυτό είναι καλό, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, εκεί εμείς φροντίσαμε να είναι το χωριό της εκπαίδευσης, που το λέω εγώ. Εκεί λειτουργεί ο παιδικός σταθμός, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει 60 παιδάκια. Λειτουργεί το παραδοσιακό ηλιοτριβείο μουσείο, το οποίο ήταν έτσι και τα αφήσαμε έτσι, απλά το ανακυγήσαμε, όπως λειτουργούσε εδώ και 200 χρόνια, στο οποίο πέρασαν από εκεί το περασμένο σχολικό έτος 650 παιδάκια, τα οποία παρακολούθησαν το πρόγραμμα «Ο δρόμος της ελιάς», κάπως έτσι το λέγονται οι εκπαιδευτικοί εκεί που το κάνουν αυτό το πρόγραμμα. Στη συνέχεια πήγαιναν στο ουζερί της Κέτης και εκεί η Κέτη τα είχε ετοιμάσει ψωμί ψητό με λάδι ή λαδομπούκα, αυτή που γινόταν στα ελαιοτριβεία και με ρίγανη. Και τα παιδάκια το χαιρόταν πάρα πολύ. Αυτό το πρόγραμμα θα το συνεχίσουμε και τούτη τη χρονιά. Και συγχρόνως απέναντι από το ελαιοτριβείο έχουμε αγοράσει ένα διόροφο κτίριο, το οποίο το μετατρέπουμε τώρα σε μουσείο αγροτικής οικονομίας, αγροτικής ιστορίας. Έτσι. Θα επισκευάζεται αυτή τη στιγμή. Λίγο τις πλατείες, προσοχή θέλει, αυτό μου λένε. Ποιο? Λίγο τις πλατείες, θα τις προσέξετε λίγο περισσότερο. Λοιπόν, στις πλατείες είναι το πρόγραμμα με τις αναπλάσεις, το οποίο έχει ήδη δημοπρατηθεί. Είναι 280.000 οι αναπλάσεις. Έτσι, είναι για όλα τα δημοτικά διαμερίσματα βέβαια, αλλά και βέβαια κάπου 100.000 είναι στο Κατηχόρι. Να μιλάμε για 35 εκατομμύρια δηλαδή για να πλάσουν το Κατηχόρι. Ναι. Τώρα είναι 2-3 θέματα που θέλω να σας ρωτήσω για τα ξενοδοχεία, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Εσείς θα βγάλετε θέσεις εργασίας πολύ σημαντικές στην περιοχή, αν επιμείνετε, δεν ξέρω αν το έχετε προβλέψει, προφανώς θα το έχετε προβλέψει, ώστε οι εργαζόμενοι σε αυτά τα ξενοδοχεία όταν δημιουργηθούν ή όταν ανακαινιστούν να είναι από την περιοχή. Έχουμε λοιπόν το Θεοξένια, έχουμε ο Καλλίγερος που αγόρασε το Ξενία για τα επόμενα χρόνια, έχουμε τη μεγάλη επένδυση που έκανε ο Θοδόρου με την επέκταση και έχουμε και μια σειρά από παραδοσιακά ξενοδοχεία, όπως τα λένε καταλήματα, τα οποία ήδη κατασκευάζονται. Για τι πράγμα μιλάμε τώρα, για τι είδους επενδύσεις μιλάμε στην Πορταριά και για πόσες θέσεις εργασίας, αυτό είναι το σημαντικό. Έτσι, λοιπόν, με όλα αυτά, όπως τα είπατε και είναι στην πορεία και στην εξέλιξη της κατασκευής αυτή η ιστορία, περίπου θα πάει στις 250 θέσεις εργασίας. 250 θέσεις εργασίας. Θέσεις εργασίας. Εκείνο που έχω εγώ να σας πω είναι το εξής, ότι στο Θεοξένια, επειδή είναι η ιδιοκτησία μας το Θεοξένια, εκεί βάλαμε όρο στη σύμβαση ότι όλο το προσωπικό εκτός από τα διευθυντικά στελέχη θα είναι από την Πορταριά. Ένα, αυτό. Και το δεύτερο, όλα τα προϊόντα που θα καταναλώγει στα εστιατόρια του κτλ. Θα αγοράζονται από την Πορταριά. Κοιτάξτε, αυτά είναι σημαντικοί που θα δουλέψουν στο Θεοξένια, θα είναι υποχρεωμένοι, ξέρω εγώ, οι 80 να είναι από την Πορταριά. Βεβαίως, εκτός από τα διευθυντικά στελέχη. Έτσι. Όλα τα άλλα είναι συμβατικοί όροι. Είναι συμβατικός όρος αυτό. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό γιατί φροντίσαμε δηλαδή να το βάλουμε ως όρο. Θες, κύριε, να κάνεις την επένδυση, μια επένδυση που δίνουμε εμείς στην ιδιοκτησία. Τι είδους, τι ύψος επένδυση είναι αυτή το Θεοξένια? 7,5 εκατομμύρια ευρώ. 7,5 εκατομμύρια. Μάλιστα. Και με το Ξενία που πήρε ο Καλλίγερος τώρα. Ξενία, η ανακαίνιση του Ξενία θα κοστίσει 6 εκατομμύρια ευρώ. 6 εκατομμύρια. 6 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή σαν να φτιάχνει ένα καινούριο Θεοξένια. Έτσι. Γιατί πλέον θα το μετατρέψει σε Ξενία, όχι Θεοξένια. Λέω, αν το Θεοξένια κάνει 7,5 εκατομμύρια κατασκευή του, το Ξενία ως ανακαίνιση θέλει 6 εκατομμύρια. 6 εκατομμύρια το κάνει αυτός. Του κάνει ο Καλλίγερος 6 εκατομμυρίων ανακαίνιση. Θα είναι υποπολιτελές, προφανώς θα κατάρει. Θα το κάνει πάνω από 5. Θα το κάνει υπερπολιτελές. Είναι και πολύ μεγαλύτερο. Πολύ μεγαλύτερο το Ξενία. Ναι, ναι, τεράστιο. Είναι πολύ μεγαλύτερο, ναι. Όχι, είναι πάρα πολύ μεγαλύτερο. Γιατί το Θεοξένια θα έχει 70 δωμάτια περίπου.
Το ξενιά έχει 85. 88. 88. Σαν χώρος είναι μεγαλύτερο. Είναι ο χώρος μεγαλύτερος, yeah. Είναι, θα κάνει πισίνες βέβαια. Πόσες θέσεις εργασίας θα βγουν και στο ξενιά? Κοιτάξτε, αν είναι γύρω στα 200 κρεβάτια, ναι. Αναλογία άμα... Θα έλεγα μια εξενταριά δηλαδή. Ίσως και περισσότερα. Ίσως και περισσότερα. Και ο Θεοδόρο, ο οποίος... Ο Θεοδόρο που έκανε την επένδυση. Έκανε μια επέκταση. Άρα ο κύριος Πιτσιόρης που φώναζε για το ξενιά της Πολυταριάς δεν είχε δίκιο, έτσι. Να λέμε κάποια πράγματα. Ο Πιτσιόρης τι φώναζε? Για το ξενιά της Πολυταριάς. Για το αν είναι καλή σύμβαση η τωρινή ή όχι. Δεν κατάλαβα τι λέτε. Έγινε μια κουβέντα, πολύ κουβέντα, εάν έγινε καλώς η σύμβαση από τη Δημοτική Τουριστική με τους νέους επιχειρηματίες. Το έχει σχέση με το Δήμο Βόλων, το ξεκαθαρίσουμε, μπερδεύουμε τον κόσμο, έτσι. Δεν έχει σχέση, έχει σχέση με τη ΔΙΤΕΒ και αυτό όχι με το Δήμο Πορταρίας. Αυτό είπε ο Γιώργος. Αυτό είπε ο Γιώργος. Εντάξει. Κοιτάξτε, τώρα... μην ξέρω πλήρω. Δεν ήταν, έτσι, δεν ήταν σωστή η ενέργεια αυτή. Τώρα μην το συζητάμε. Αν ρωτήσετε τους αρμόδιους και υπεύθυνους της Δημοτικής Τουριστικής του Βόλου, θα σας τα πούνε αυτά τα πράγματα. Να μην τα λέω εγώ. Άμα το πείτε εσείς και άμα το πούνε οι ίδιοι. Λοιπόν, εκεί έγινε το εξής. Ο Δήμος Βόλου μπήκε στο ξενείο της Πορταριάς για ένα και συγκεκριμένο λόγο, τον οποίο τον ξέρετε και αν θέλετε μπορώ να το αναφέρω. Για το γήπεδο. Λοιπόν, ορίστε. Όχι. Γιατί μπήκατε εσείς στο γήπεδο? Γιατί πήραμε το γήπεδο. Αυτό ήταν το ανταποδοτικό. Το ιστιακό. Ήταν ανταποδοτικό. Το ανταποδοτικό ήταν. Διότι ήταν και η υπόθεση. Ανταποδοτικό που λέει ο συνάδελφος. Εντάξει. Ανταποδοτικό χτύπημα. Εντάξει, άλλο είναι. Αλλά. Είχε να κάνει με το πώς ήταν το Πασόκ τότε στη Μαγνησία. Ας μην μπλέξουμε αυτά τώρα. Ας μην μπλέξουμε τώρα. Έχει σημασία τώρα. Είναι δηλαδή μαζί με τον Θεοδόρο θα βγουν, είναι 250 θέσεις. Ναι, είναι 250 θέσεις. Το πάρκινγκ ξεκινάει, δήμαρχε. Αυτό είναι σημαντικό. Έτσι, το πάρκινγκ λοιπόν βρίσκεται, είναι με τους ΔΙΤ, είναι με την συγγραμματοδότηση ιδιωτικού και δημοτικού... Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Του χρόνου δηλαδή είναι έτοιμο. Του χρόνου είναι έτοιμο. Είναι τρία υπόγεια γκαράζ. Είναι τρία υπόγεια, τρία είναι. Δύο υπόγεια. Δύο υπόγεια και ένα επιφαγιακό. Σύνολο 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Αυτό είναι μεγάλη παρέμβαση. Είναι. Αυτό πρέπει να το πούμε. Γιατί έχουν πρόβλημα στην πολιτική. Λίγη το... Αυτή είναι μεγάλη παρέμβαση. Η συμμετοχή του Δήμου πώς ήταν, γύρω στο 10-15%? Μπορεί και τίποτα. Όχι, γιατί... Ακόμα δεν έχει αποφασιστεί το ποσοστό, δεν έχουμε φτάσει εκεί. Είμαστε ακόμα στα προκατατικά, στη μελέτη, να το πούμε έτσι, την τεχνικο-οικονομική, να δει ο καθένας τι συμφέρει, πόσο θα βάλει, τι θα βάλει, εκείνο και που πρέπει να διευθυνήσουμε μονάχα είναι... Υπάρχει συγκεκριμένη εταιρεία που έχει επιδείξει ενδιαφέρον, διότι πιστεύει ότι έτσι. Είναι κερδοφόρα η ιστορία της επένδυσης στην Πορταριά. Μπράβο. Έτσι δεν είναι, υπάρχει εταιρεία. Ναι. Κοιτάξτε, και επειδή κάτι φωνούλες τώρα προεκλογικές ακούστηκαν ότι τι θα γίνονται εμείς που θα βάζουμε τα αυτοκίνητά μας εμείς και τα λοιπά, εμείς θα βάλουμε όρο όταν θα φτάσουμε πάλι στη συμφωνία. Και όπως έγινε την τελική, ναι. Θα βάλουμε λοιπόν όρους, όπως παραδείγματος χάρη ο ένας όρος είναι... Διαμαρτύρονται ότι... γιατί λέμε για την Πορταριά συνέχεια, λέει ο κ. Καρυπατέλης. Να μην λέμε... Εσείς τα είπατε. Να και εμείς τα πούμε. Θέλουμε να πάλι. Θέλουμε να βάλουμε ένα θέμα για την Πορταριά. Πάλι, εσείς τα έργα όλα της τετραετίας και της επόμενης δεκαετίας. Είχαμε, εγώ το έδωσα το λόγο γιατί στην αρχή τον αδικήσαμε. Δεν το ρωτήσαμε για το γυμναστήριο. Δηλαδή είναι δύο-τρία πράγματα που έχουν ενδιαφέρον το κλειστό γυμναστήριο, που είναι διαδημοτικό. Να πούμε δύο πράγματα γιατί ο κόσμος άρχισε με τους αγώνες αυτούς αν το βλέπει, ας πούμε. Να πούμε, όπως το λέει, να πούμε για την Κάρδα, να πούμε για το Κοπηλατήριο, να πούμε πόσα πράγματα υπάρχουν. Ο κ. Όσβαλντ, τι είπε σήμερα για το Κοπηλατήριο. Αυτό, Γιάννη. Συνδέσουμε λίγο μια απάντηση συνολικά, να μην πιάνουμε έτσι αποσπασματικά. Το Μάιο θα πάρθει μια απόφαση που έχει σχέση με τους μεσογειακούς αγώνες. Αν όλα πάνε καλά και ευελπιστούμε όλοι να πάρουμε τους μεσογειακούς αγώνες του 2013. Έχουμε πολλές πιθανότητες. Είναι μια χρυσή ευκαιρία. Το 2013 θα γίνει. Το 2007, το Μάιο του 2007, θα έχουμε την τελική απόφαση της ΔΕΜΑ. Της Διαρκούς Επιτροπής Μεσογειακών Αγώνων, αν θα είμαστε εμείς η πόλη μαζί με τη Λάρισα που θα έχουμε πάρει στους Μεσογειακούς Αγώνες. Έχετε κάποιο σχεδιασμό? Αυτοί οι αγώνες δεν θα είναι μόνο για την πόλη του Βόλου.
δεν θα είναι μόνο για το πολυτονικό συγκρότημα, δεν θα είναι μόνο για την πόλη της Λάρισας, είναι πολύ μεγάλοι αγώνες. Είναι αγώνες οι οποίοι είναι, ξεφεύγουν από τα όρια τα δικά μας. Έχετε κάποιο σχεδιασμό, θα ζητήσετε κάποιες συνεργασίες, θα ζητήσετε κάποια κομμάτια, μπορείτε, έχετε πάρει το καλεντάρι των αγώνων, μπορείτε να δείτε τι γίνεται με τις υποδομές. Ήρθε ο Ντένις Όσβαρ, πήγε στην Κάρλα. Δεν έχουμε τελειώσει το σκοπευτήριο. Το έχουμε βάλει όμως ως τόπο διεξαγωγής των αγώνων. Έχετε κάνει ένα σχέδιο, όλοι σας έχετε κάνει ένα σχέδιο για το τι σημαίνει για τη δική σας περιοχή, τι μπορείτε να πάρετε αυτό το κομμάτι. Ναι, σε απαντήσω ο κύριος Αντωνάκης. Κύριε Αντωνάκης, θα μας πει. Εκείνο το οποίο, επειδή εμείς είμαστε και στο κέντρο, το δίπολο, να το πούμε έτσι, Λάρισας Βόλου. Εκείνο το οποίο καταφέραμε εμείς ήταν σε συνεργασία με, πρώτα με τον Δήμαρχο, τον Βόλου, να το πούμε έτσι, να εντάξουμε, να βάλουμε μέσα στο φάκελο κάποια συγκεκριμένα αγωνίσματα. Με το δεδομένο ότι έχουμε ένα σκοπευτήριο το οποίο έπρεπε να είναι τελειωμένο και πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες για να χρησιμοποιηθεί και σαν προπονητήριο. Το οποίο όμως δεν έγινε, αλλά έχει φάει αρκετά χρήματα και υπολείπονται γύρω στους 700-730.000 ευρώ. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, εξοπλισμός και όλα αυτά είναι δηλαδή στην τελική φάση. Γιατί δεν το λειτουργείτε, κύριε Αντωνάκη? Πώς να το λειτουργήσουμε? Το σκοπευτήριο. Πώς να το λειτουργήσουμε, αυτό δεν είναι έτοιμο. Τα χρήματα είναι, υπάρχουν είναι τα χρήματα, 700.000. Πού είναι? Για το σχετικά με το σκοπευτήριο υπάρχει... Γιατί θα μας πείτε τώρα ότι πάτε να διεκδικήσετε, εδώ έχετε φτιάξει πράγματα και δεν τα χρησιμοποιείτε. Όχι, να το ξεκαθαρίσω. Εκεί να κάνει σεμινάρια ο κ. Κοντορίζος και όχι να μας κάνει προβολή του έργου του στην Ποταριά, να μας κάνει σεμινάρια πώς χρησιμοποιείται ένας αρνητικός χώρος. Να βγάλουμε και κάποιο συμπέρασμα εδώ πέρα. Δεν υπάρχει σκοπευτήριο χρόνια και δεν λειτουργεί. Δεν υπάρχει σκοπευτήριο. Πώς δεν υπάρχει, τελειωμένο είναι. Σκοπευτήριο. Άμα θέλουμε να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Τώρα, άμα λέμε ότι υπάρχει σκοπευτήριο, να πάρουμε τα όπλα να πάμε. Αφού δεν έχετε κάνει ούτε φορέα διαχείριση για τον Άκη. Η κοινότητα Ριζομήλου το 1992-93 παραχώρησε περίπου 400 στρέμματα στη Γενική Γραμματεία. Στη Γενική Γραμματεία, κατευθείαν κάτω έτσι. Έγινε για να γίνει το σκοπευτήριο. Μα τώρα δεν μου είπατε ότι απέμεινε μόνο ο περιβάλλοντος χώρος. Ορίστηκε φορέας εκτέλεσης του έργου. Πριν από ένα λεπτό το είπατε ότι απέμεινε μόνο ο περιβάλλοντος χώρος. Υπάρχουν τα 700 χιλιάρικα. Αλλά τι είναι? Είπα μηχανολογικός εξοπλισμός, περιβάλλον χώρο και φορέας εκτέλεσης του έργου. Είναι η νομαρχία. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Αφού δεν μπορείτε να τα βρείτε με την νομαρχία. Εντάξει, θα τα βρούμε τώρα. Απομένει κάποια απόφαση. Δική σας υπεύθυνη. Κάποια απόφαση που πρέπει να πάρετε ως Δημοτικό Συμβούλιο. Για το θέμα του φορέα διαχείρισης. Τη σύσταση του φορέα διαχείρισης που προέκυψε βεβαίως. Και σε σχέση με την παραχώρηση. Η παραχώρηση έχει πάρθει η απόφαση. Υπήρχε μια εκκρεμότητα όμως. Έχει πάρθει η παραχώρηση, αλλά έχει όρους μέσα. Λέει ναι, θα παραχωρήσουμε. Δεν πρέπει να έρθουν αυτά τα εμπόδια. Εγώ εκείνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι μέσα στην επόμενη χρονιά, όποιος και αν είναι Δημοτική Αρχή, υποχρεωτικά θα το ξεκαθαρίσει το θέμα. Γιατί μέχρι τώρα δεν θέλετε να το αγγίξετε? Είναι τόσο ευαίσθητο το θέμα αυτό? Όχι, δεν είναι τόσο ευαίσθητο το θέμα, αλλά να σας πω κάτι. Όταν ήρθε πάνω από δύο φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο και όταν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο σηκώνονταν μια μερίδα Δημοτικών Συμβούλων καταγωγής Α και έλεγε 11 μελές Διοικητικό Συμβούλιο, 9 μέλη ο Δήμος Κάρλας, 2 μέλη η Νομαρχία και τους κάνουμε και χάρη. Με αυτή τη λογική δεν μπορεί. Προσπαθήσαμε να πάμε πλειοψηφικά, δηλαδή το ότι είχα την πλειοψηφία και μπορούσα με 10 άτομα που ήταν καταγωγή από τα κανάλια να επιβάλλω την απόφαση. Όχι, άμα δεν έχεις τη συνένεση, η συνένεση της τοπικής κοινωνίας δεν κάνει τίποτα. Ναι. Τέτοια πράγματα, όχι. Όχι, διαφωνώ. Αυτά και μετά, αλλά όμως έχουμε φτάσει στο 2006. Είναι γεγονός, αλλά δεν είναι επιτυχία δική μας. Όχι, δεν είναι επιτυχία. Να το ξεκαθαρίζουμε. Γιατί ο φορέας διαχείρισης, κύριε Χαλά, προέκυψε το 2005 σαν ερώτημα. Φαντάζομαι. Έπρεπε να παραδοθεί το 2003. Φαντάζομαι ότι ξέρετε πολύ καλά. Είναι προσεκτικό η διατύπωση. Εγώ δεν λέω ότι είναι δική σας επιτυχία. Λέω όμως ότι χρησιμοποιεί τη δική σας εκκρεμότητα από κάποιους. Πιθανότατα. Ως άλλος. Πιθανότατα. Είναι γραμμένο στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων από το 2005 που καταφέραμε με ενέργεια εκεί και με μεγάλη έτσι προσπάθεια, μια που συνέλαβε την ιδέα, αν το πούμε έτσι, ή το έτρεξε το θέμα ο αντιπρόεδρος Βουλής, ο κ. Σούλας. Λοιπόν, για το κοπηλατήριο. 2005. Ο Όσολ τι είπε σήμερα? Ήρθε. Ήρθε.
στο τι είπε. Τι να, τι να δει. Ποιος είναι αυτός. Ποιος είναι ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Σκοπηλασίας. Λοιπόν, έχει προταθεί για... Έχει προταθεί και αυτό για τους μεσογειακούς αγώνες και για πίστα κανόε καγιάκ μέσα σε ένα πάρκο 600 στρεμμάτων περίπου. Υπάρχουν προοπτικές πάρα πολλές και για την περιοχή και σίγουρα μέσα από μια διεκδίκηση όπως είπατε κι εσείς. Εισπράξατε ότι βρήκε ενδιαφέρουσα την ιδέα. Γιατί αν βρει μια τέτοια ιδέα ενδιαφέρουσα ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Σκοπηλασίας, προφανώς μπορεί να πιέσει με έναν τρόπο και να πάρει ένα ταχύτερο βηματισμό αυτή η υπόθεση. Κύριε Αναστασίου, τώρα όταν έρχεσαι και του δείχνεις χωράφια. Σωστό. Και κάποια αναχώματα που λες εδώ θα γεμίσουν και θα γίνει λίμνη. Ναι. Και αυτά τα χωράφια θα τα σκάψουμε και θα γίνουν κοπηλατοδρόμιο. Εντάξει. Εντάξει, το κοντορίζω πάνω στην Πορταγία, νταμάρι, έδειξε γιατί έχει κλειστόνα. Αυτό τι σημασία έχει. Αυτό είναι άλλο. Και είναι άλλο. Και το μπερδέψατε το Κοντορίζο γιατί λέει ποιον Όσβαλτ λέει, αυτόν που δολοφόνησε τον Κέννεντι. Ο Γιάννης είναι συνέχεια τέτοια κάνει σήμερα, τοπήματα. Λοιπόν, κύριε Αλεξόπουλε. Εμείς θα κάνουμε, συγγνώμη Δημήτρη, σε εμάς θα γίνει το Taekwondo το αυτό. Taekwondo. Μεσογειακός. Μεσογειακός. Αυτό είναι εκκλησμένο δηλαδή. Αυτό είναι δεδομένο. Έχει προταθεί, αν πάρουμε τις μεσογειακές. Οι αγώνες Taekwondo θα γίνουν στο Πορταγίας. Στο διαδημοκρατία. Στην πρόταση και στη θέμα θα παρουσιάζεται το κλειστό γυμναστήριο ως χώρος εξαγωγής του Taekwondo. Ένα κομμάτι. Βέβαια μπορεί και να αλλάξει. Μπορεί να αλλάξει το άθλημα. Εγώ όμως δεν αναφέρομαι. Εγώ δεν αναφέρομαι. Εγώ δεν αναφέρομαι μόνο όμως. Δεν αναφέρομαι μόνο στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι. Γιατί δεν θα είναι μόνο το. Στο κατασκευαστικό. Έτσι, είναι όλα τα υπόλοιπα. Κύριε Αλεξόπουλε. Εγώ θα ήθελα να πω αυτό που αναφέρθηκε ότι η Πορταγιά θα βουλιάξει από τα ξενοδοχεία κλπ. Εγώ νομίζω ότι έχουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα αυτή η Δήμα. Το Δήμο Βόλου, ο Δήμο Θεολικού, ο Δήμο Πορταγιά και ακόμα ο Δήμο Αγρία καταφέρνει. Αυτό που είπα στην αρχή ότι πρέπει να έχουμε δρομολογήσει ορισμένα έργα στο Δήμο μας, μεταξύ των οποίων είναι και ο δρόμος Άγιος Λαυρέντης Αγριόλευκης. Παράλληλα δε έχουν προκηρύξει και θα γίνει ανάθεση στις μελέτες του ΣΔΗ και υπάρχει ενδιαφέρον προκειμένου να γίνει τελεφερίκ και δασικό χωριό. Επί 40 χρόνια ο Δήμος Αρτέμιος και ειδικά το Δημοτικό Διαμέρισμα του Αγίου Λαυρεντίου υπήρχε το εξής οξύμορο σχήμα. Είχε δώσει το 75% της έκτασης για να γίνει το χιονοδρομικό και τις παράπλευρες ωφέλειες δεν τις είχε αυτή η περιοχή Βόλος, Αγρία, Λεχόνια, Άγιος Λαυρέντης, Αγριόλευκες. Γιατί δεν υπήρχε ο δικός άξονας. Γιατί δεν υπήρχε. Αναγκαστικά λοιπόν η μόνη όδευση προς το χιονοδρομικό ήταν από Βόλο και γνωστά Πορταγιά, Μακρινίτσα, Ιωλκός κλπ. Και Χάνια. Με συνέπεια αυτές οι περιοχές θα αναπτυχθούν. Πράγματι, τουριστικά. Και κανείς δεν έβλεπε ίσως τότε, από τους τότε κοινοτάρχες, σωστά και ότι το μέλλον του Πηλίου είναι ο τουρισμός. Με συνέπεια να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Σήμερα πιστεύω ότι έχει μπει το νερό στα βλάκι και θα υπάρχει εναλλακτική λύση του όποιου τουρίστα ή του όποιου θέλει να κατευθυνθεί προς το χιονοδρομικό κέντρο να περάσει μέσα από Αγρία, Λεχόνια, Άγιο Λαυρέντη και να πάει σε Αγρία. Ο δρόμος θα είναι πιο φαρδής και δεν θα έχει αυτές τις στροφές. Θα είναι μικρότερο σε απόσταση και πιστεύω ότι και το περιβάλλον, επειδή δεν είναι δομημένο όπως είναι σε αυτή την περιοχή, θα αποτελέσει πόλο έλξης. Θα αποτελέσει πόλο έλξης. Πάμε Αθήνα μέσω Καρπινησίου. Ορίστε, κύριε Κομμάτι. Θα πάμε Αθήνα μέσω Καρπινησίου. Όχι, γιατί. Αφού είναι πιο κοντά την Πορταγιά. Όχι, λάθος κάνει. Εντάξει, θα είναι ένα ωραίο κύκλωμα, μια ωραία διαδρομή. Okay, και το Βόλο για να φτάσει στο χιονοδρομικό μέσω Αγίου Λεχονίων και Αγίου Λαυρεντίου είναι 3 χιλιόμετρα λιγότερο από ό,τι είναι να φτάσει στο χιονοδρομικό από Βόλο Πορταγιά Χάνια. Πόσα χιλιόμετρα είναι? 33. 33. 24 λοιπόν. Όχι, 35 είναι το Βόλο. 24 είναι. Πώς είναι 24? 24 και 3. 12 είναι μέχρι Πορταγιά και άλλα 12 είναι μέχρι. Είναι 35. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, πάντως για τους τουρίστες που θα είναι καλά νερά και παραπέρα και μιλιές, θα μπορούν να βρουν από Άγιο Λαυρέντη για το τουρισμό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και το θετικό είναι ότι υπάρχει. Παράπλευρα,
παράπλευρη ανάπτυξη δεν χρειάζεται να. Όχι, βέβαια, καμία. Αλλά δεν πω που είτε τώρα. Το καλοκαίρι που θέλατε να κάνετε, να πηγαίνουν πάνω στα χιόνια το καλοκαίρι. Μην μου πείτε ότι η Πορταριά αναπτύχθηκε χάρη στο γεωγραφικό κέντρο. Η Πορταριά έχει τουρισμό. Από το 1905. Σωστό. Το 1905. Βενιζέλος, Θεοξένη. Βέβαια, δεν συζητάμε τώρα ότι αναπτύχθηκε η Πορταριά χάρη στο γεωγραφικό κέντρο. Έχει μια ιστορία παράδοση τουρισμού. Σωστό είναι. Αυτό ήταν ο λόγο για τον οποίο. Επειδή διακόψαμε και το. Εντάξει, συγγνώμη. Βασίλη, να έχω διαφορετική άποψη. Εγώ πιστεύω ότι. Το χιονοδρομικό κέντρο ήταν πράγματι ο πόλος έξω από το λιστό. Τώρα από εκεί και πέρα. Μα δεν λέω εγώ ότι δεν βοήθησε. Ναι. Δεν λέω ότι δεν είναι σημαντικό. Δεν λέω ότι το χειμώνα έχουμε τουρισμό καλύτερο και περισσότερο από ό,τι έχουμε το καλοκαίρι. Αυτό το λέω. Οπωσδήποτε. Άρα συμφωνείτε, δεν διαφωνείτε. Πάντως και στο δικό σας Δήμο. Στο δικό σας Δήμο θα πρέπει να πείτε ότι έχουν γίνει πάνω από 450 διαμερίσματα τα τελευταία 5 χρόνια. Και εξακολουθούν και γίνονται και καινούργια συγκροτήματα. Σας είπα και προηγούμενα γιατί. Εσείς συγχωρήσατε τώρα. Ναι. Σχεδιασμό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πράγματι υπάρχει μια ροή πολιτών, ειδικά το πολεμικό. Μα θα είναι σε 10 χρόνια τα Λεχόνια και ο Βόλος θα είναι ένα πολεμικό συγκρότημα. Αυτό είναι μια ισχυρή ανάπτυξη για την περιοχή. Όταν γίνουν ορισμένες παρεμβάσεις, όταν ολοκληρωθεί ο περιφερειακός. Έτσι όπως εμείς πιστεύουμε. Κοιτάξτε και στο ΣΦΑΠ, όταν γίνει πολεμικό σχεδιασμό. Θα πάψω, Αλεξάνδρου, όταν γίνει ο δρόμο. Και όταν γίνει ο δρόμος προς τις Αγριόλευκες. Δεν άκουσα κύριε Κομιά, τι είπατε. Μπορείστε, τι είπατε. Του συνέδεφου σας ήταν. Έχει κύριος επιχειρηματή αυτό στο μυαλό. Άμα στα παρακολουθεί ο Αλεξόπουλος, δεν είναι δικός μας. Αυτό είναι. Η μοναδική απειλή για τον Δημήτρη ήταν ο Μουκόρος, ο Χρήστος. Τι είπε, για την ίδια υποψηφιότητα. Άμα υπήρχε. Και να αποσχολήσαμε την τελευταία στιγμή. Δεν προλαβαίνουμε. Δεν προλαβαίνουμε. Δεν γίνεται τίποτα. Δεν πρόλαβε άλλα πράγματα. Δεν πρόλαβε την επιχειρηματία. Άρα έχουμε ένα επίπεδο ανάπτυξης που έχει σχέση με τον οδικό άξονα πλέον προς τα Χάνια και τις Αγριόλευκες, που είναι σημαντικότατο και το οποίο ουσιαστικά και αυτού θα χρειαστεί σχεδιασμός πολεοδομικός όμως. Δηλαδή, αν έρθουν κάποιοι και πάρουν μεγάλες εκτάσεις για να φτιάξουν κάποια ξενοδοχεία κλπ., θα πρέπει πρώτα να υπάρχει υποδομή. Μεταξύ Αγίου Λαβρεντίου και συμπεριοχή αγρότηση και χιονοδρομικού υπάρχει ένα διακατεχόμενο δάσος. Το οποίο θα μπορεί να επισκέψει. Γύρω στα 4.500 στρέμματα. Τα οποία εκεί μπορούν να γίνουν αυτά το δασικό χωριό. Α, το δασικό δεν χωριό. Δεν το ΣΔΙ το οποίο κάνουμε τώρα και γίνεται μελέτη. Αυτό που έχει γίνει κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα προς τα πάνω. Που ναι, είναι, νομίζω εκεί. Δηλαδή κάτι αντίστοιχο σκέφτεστε να κάνετε. Αυτό είναι υπάρχει ενδιαφέρον από επενδυτές. Εκεί είναι το ζητούμενο και εκεί είναι αυτό που ήθελα να τονίσω. Και πιστεύω ότι πράγματι αν ολοκληρωθεί αυτό το έργο, ότι τότε θα υπάρχει ταχύα ανάπτυξη και προς τα. Είναι η ορεινά δημιουργικά διαμερίσματα και οικισμού του Δήμου μας. Τα παιδινά θεωρώ ότι ήδη είναι εξασφαλισμένο ότι πράγματι θα οικοπαιδευτεί η περιοχή τα επόμενα 10 χρόνια και θα γίνει η πρώτη κατοικία. Εκείνο πάντως που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι και το λέω κάθε φορά αυτό γιατί ίσως δεν το αντιλαμβάνονται μερικές φορές. Όταν χτίζονται εξοχικές κατοικίες που στο τέλος γίνονται κύριες κατοικίες, όταν στείνονται υποδομές έχουμε. Φροντιστήρια αγγλικών, γαλλικών, γερμανικών. Έχουμε υποδομή από επιχειρήσεις που έχουν εντάξει, σχέση με τα σύγκυτα πλοία μια αστική περιοχή. Ναι, γίνεται αστική περιοχή. Αλλά απλά και μόνο σήμερα είναι άναρχη η δόμηση. Σωστό είναι. Ενώ λέμε ότι με το ΣΚΑΠ και με το Γενικό Πολεμικό Σχεδιασμό θα γίνουν ρημοντόμες, θα γίνουν πλατείες, θα γίνουν δρόμοι. Πότε θα το κάνετε αυτό. Ορίστε. Πότε θα το κάνετε αυτό. Ήδη έχουμε αναθέσει σε μελετή και έχει γίνει μια παρουσίαση. Και η δεύτερη θα γίνει μετά τις εκλογές. Μετά λες όλα αυτά. Πρέπει να αγοράσουμε και οικόπεδα. Άμα τα πούμε από τώρα, πότε θα αγοράσουμε. Ας ρίξε ένα ασφαλτοτάπητα με τα πλατανίδια κάτω που δεν έχει και μετά ας μιλήσουμε για δασικά χωριά και τέτοια. Μην εκλοβίζεις σε μικροπολιτικές, κύριε Κομιώτη. Εδώ μιλάμε για προοπτική 15 ετίας. Λοιπόν, πέρα από όλα αυτά το κάνουμε για να σπάει για λίγο ότι έχουμε ακόμα ένα τέταρτο για να κλείσουμε. Κύριε Κραπατάκη, εσείς. Να ξεκινήσουμε. Ο καθένας θα μιλήσει 2-3 λεπτά και να κλείσει. Ναι, για τα έργα τα οποία προφανώς προγραμματίζεται και έχουν ιδιαίτερη σημασία στρατηγική για εσάς. Γιατί είναι και το όραμα που έχει ο κάθε δήμαρχος τι θα κάνει. Ναι. Εμείς για να μπορέσουμε την αγροτική περιοχή, κυρίως που είναι ο Δήμος Νέας Αχιάνου, να την μετατρέψουμε και σε
τουριστική, να έχει πιο πολλά ξενοδοχεία, πιο πολύ κόσμο επισκέπτες. Θα πρέπει, όπως είπα και προηγουμένως, να τελειώσουν αυτά τα έργα υποδομών, τα έργα της ίδρυψης και της αποχέτευσης. Πιστεύω σε 2-3 χρόνια να έχουν ολοκληρωθεί και τα δύο. Να τελειώσει η κεντρική πλατεία, η οποία έχει δημοπρατείται τώρα άμεσα με πρόγραμμα του ΘΥΣΕΑ, της κεντρικής αγοράς. Με τα καινούργια καταστήματα που κτίστηκαν θα γκρεμιστούν τα παλιά και θα αλλάξει το τοπίο εκεί στο κέντρο της Αγχιάλου. Θα επιδιώξουμε να... Συγγνώμη, το κάθετο δρόμο θα πεζοδρομήσετε. Αυτόν από που τα φανάρια και προς τα πάνω μέχρι τη Αυτό το δρόμο. Αυτόν και θα αναπλάσσουμε παράλληλο. Την πλατεία. Α, και την πλατεία. Και θα αναπλάσσουμε και την πλατεία. Έχουμε πεζοδρομήσει ήδη το δρόμο κάτω από τα φανάρια. Να γύρουμε ένα μουσείο για τη στέγαση όλων των αρχαιολογικών ευρημάτων που υπάρχουν στην περιοχή και που είναι πάρα πολλά. Να γίνει η ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου Μικροθυβών, να λειτουργήσει πλήρως το πολιτικό αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου, να γίνει περαιτέρω ανάπλαση της παραλίας και του λιμανιού με την επέκταση του λιμεροβραχίωνα και θα έλεγε και ένα πολιτιστικό κέντρο το οποίο θα έχει και μια μεγάλη αίθουσα για να γίνουν τα συνέδρια, γιατί μέχρι τώρα κάναμε ένα συνέδριο, το 10ο Πανελλαδικό Εδαφολογικό Συνέδριο, και η αίθουσα ήταν πολύ μικρή, χωράει 100 άτομα. Θα θέλαμε να έχουμε μια αίθουσα των 500 και ίσως και παραπάνω ατόμων χωρητικότητας. Και επιπλέον κάποιο ανοιχτό θέατρο, γιατί έχουμε κάνει και θεατρική ομάδα στο Δήμο μας. Κάναμε πάρα πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις αυτή την τετραετία και πιστεύω ότι πολλοί κόσμος και από το Βόλο θα ήρθε το καλοκαίρι και με την Γιορτή Κρασιού και με τις άλλες εκδηλώσεις που κάναμε και πιστεύουμε με διάφορα τέτοια έργα να μπορέσουμε να αναπτύξουμε και τον τουρισμό στη πόλη της Νέας Αγχιάλου και γενικότερα στο Δήμο μας, γιατί πλέον και το εισόδημα των αγροτών βαίνει μειούμενο, οι τιμές λίγο μικραίνουν και υπάρχει πρόβλημα, ας πούμε, και οικονομικό στους δημότες μας. Ωραία. Θα ήθελα να τελειώνοντας να πω ότι εμείς πορευτήκαμε αυτή την τετραετία χωρίς κάποιες κομματικές δεσμεύσεις, χωρίς αγγυλώσεις και με διαφάνεια και με δημότητα και πιστεύουμε ότι κάναμε κάποιο σοβαρό έργο το οποίο θα πρέπει να υλοποιήσουμε στην πορεία. Μάλιστα. Κύριε Γαϊτανά. Θέλω να πω ότι η εργαλαστή έχει μονοκαλλιέργεια την ελιά, η οποία εξαφανίζεται και αναγεννιέται ο τουρισμός. Ο τουρισμός λοιπόν για να αναπτυχθεί και να δημιουργήσει την υποδομή για να ζήσουμε εκεί πέρα πρέπει να γίνουν ορισμένα έργα μεγάλα. Να τελειοποιηθεί ο Χιτά, να γίνει ο άξονας Αφίσου Λεφοκάστρου Χόρτου Μιλίνας με Τρίκερη για να δώσει οντότητα στα παράλια, να γίνει οπωσδήποτε η αποχέτευση και ο βιολογικός καθαρισμός και βέβαια όλα αυτά, νομίζω ότι να μην περιαυτολογούμε εδώ για να μην κοροϊδευόμαστε, εγώ σαν Δήμος μικρός θέλω να πω ότι πρέπει να ενωθούν οι Δήμοι οι μικροί. Δεν πάβουμε εμείς σαν Δήμος εργαλαστής να είμαστε η κοινότητα εργαλαστής, γιατί πραγματικά οι υπηρεσίες τις οποίες έχουμε δεν μπορούν να δώσουν αυτές τις απαιτήσεις που έχει ο σύγχρονος κόσμος, ο οποίος μας επισκέπτεται στα ωραία μας μέρη και πρέπει να γίνει αυτό άμεσα, δηλαδή το Νότιο Πύλιο να αποκτήσει ένα Δήμο, ώστε οι 4 ΟΤΑ να έχουν και τεχνική υπηρεσία και υπηρεσία πολεοδομικού σχεδιασμού και υπηρεσία αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού, αλλά και επιπλέον να λειτουργήσουν σωστά ώστε και το Παναγιώτικο να γίνει πραγματικότητα, αλλά και τα μικρότερα φράγματα να γίνουν δύναμη για την περιοχή μας. Ο δεύτερος Καποδίστρας πρέπει να γίνει οπωσδήποτε απαιτητικός και πρέπει να γίνει, γιατί πραγματικά η περιοχή μας χτίνει συνεχώς. Εσείς έχετε και μοναστηριακό τουρισμό, έχετε στην ΠΑΟ το μοναστήρι το οποίο έχει ανακατασκευαστεί από το Πανεπιστήμιο εκεί πέρα. Εμείς έχουμε το Πανεπιστήμιο που πραγματικά κάνουμε μία σχέση καλή και θα μας βοηθήσει, γιατί όπως είχα
επαφή με τον κύριο Πρίτανη και τις Πριτανικές Αρχές, θα κάνουν τόσο ένα συνεδρικό κέντρο εκεί στην περιοχή, οπότε αυτό θα δώσει την διαφήμιση σε όλη την περιοχή μας και σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα. Ποιος πηγαίνει κάθε καλοκαίρι στην Ασία? Βγαίνουν οι Πριτανικές Αρχές και σε διάφορες εκδηλώσεις, αλλά και οι διάφοροι επισκέπτες, τους οποίους ορίζει το Πανεπιστήμιο. Εσείς έχετε κάποιον έλεγχο εκεί? Όχι. Έτσι είναι η σύμβαση την οποία είχε κάνει τότε η κοινότητα εργαλασίας το 1984. Δεν φταίει ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος βρήκε μια σύμβαση. Και ούτε είναι του παρόντος. Ναι. Άλλη φορά το κουτί. Το κάνουμε κάπου. Έπεσαν κάποια λεφτά, έγινε κατασκευή βέβαια, να το πούμε και αυτό. Έτσι. Εγώ ρωτάω ποιος έχει τον έλεγχο και ποιοι πηγαίνουν κάθε καλοκαίρι και τι γίνεται. Το Πανεπιστήμιο. Και αυτό κατευθύνει την όλη διαδικασία. Και τι γίνεται στον χώρο. Κύριε Ρέθ. Επιγραμματικά να πω ότι θα γίνει η ανάκλαση όλο το παραλυπούμενο τόπο. Ήδη έχουμε μία στα σκαριά την μελέτη της κάτω Γατζέα. Θα γίνει τον Καλαρών και της Μπούφας. Βιολογικός καθαρισμός όπως το αναφέραμε με αποχέτευση, διότι αν δεν γίνει αυτό το έργο δεν μιλάμε για ανάπτυξη της περιοχής. Εδώ πρέπει να τονίσουμε όμως ότι υπάρχει μεγάλη επενδυτική δραστηριότητα στο Δήμο, διότι έχει παραλιακό μέτωπο και ορεινό. Σωστά. Τόσο στο παραλιακό μέτωπο, όσο και στο ορεινό μέτωπο, υπάρχει τεράστια ανάπτυξη που μπορεί να μην φαίνεται με μεγάλα πολύ έργα και που δεν χρειάζονται, αλλά γίνονται πολύ ξενώνες, πολλές καινούριες κατοικίες με παραδοσιακό τρόπο, σεβόμενοι το περιβάλλον και με μέλλον. Είναι αλήθεια ότι έχουν πέσει πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ από γνωστές οικογένειες, καλλιτέχνες, τραγουδιστές, ηθοποιοί για αγορά κατοικιών, για εξυγχρονισμό κατοικιών κλπ. Γνωστών δημοσιογράφων? Είναι τόσο πολλά τα λεφτά που έχουν πέσει? Είναι γεγονός και ίσως και περισσότερα. Αλλά γίνονται όμως κόμψε τεχνήματα, σέβονται το περιβάλλον, σέβονται την αρχιτεκτονική και είμαστε τυχεροί που έρχονται τέτοιοι άνθρωποι. Φυσικά δεν έχουν, τι δεν έχουν, δεν είναι, απασχολούν 2-3 άτομα, αλλά δεν είναι μια επένδυση η οποία να αποβλέπει στον βιοπορισμό. Αλλά οπωσδήποτε γίνεται μια πραγματικά επανάσταση, μπορώ να πω. Από εκεί και πέρα, τα οδικά δίκτυα που είπαμε ολοκληρώνονται. Δύο λιμνοδεξέμενες, διότι εάν θέλουμε να έχουμε νερό τα επόμενα χρόνια, πρέπει να φροντίζουμε από τώρα. Μαζί με το Παναγιώτικο, που και εμείς θα πάρουμε νερό από εκεί πέρα. Και εκείνο το οποίο πάλι θα σταθώ είναι η προσφάτως εγκαινιαστής μονάδα επεξεργασίας του Τσίπρου και άλλων προϊόντων. Αλλά επειδή υπάρχει και ένα πρόγραμμα καινοτόμο τώρα του Υπουργείου Οικονομικών, εμείς θα προτείνουμε να έχουμε και ένα ελαιοτριβείο το οποίο να παράγει άκαγο λάδι, αλλά να είναι και μουσείο και να λειτουργεί. Να μην είναι δηλαδή απλώς μουσείο, να είναι και λειτουργό. Οπότε θα έχετε μερικές απασχόλησεις και άλλους εκεί. Ε? Και εκεί πέρα να γίνει ένα μικρό συνεδριακό κέντρο για να μπορούν να έρχονται μέσα στον Δήμο οι μικρές ομάδες, να μην λέμε μεγάλα έτσι, σχήματα. Να έχουν το συνεδριακό τους κέντρο και με το τρενάκι που θα έχουν, με τα μοναστήρια, με τα λιθόστρωτα, με την όλη έτσι, δραστηριότητα που θα υπάρχει, και στοχεύουμε και εκτός από τις μονάδες που υπάρχουν στον αγροτουρισμό. Διότι νομίζω ότι η γεωργία πρέπει να πάει σε ποιοτικά στάδια και να συνδεθεί με τον αγροτουρισμό. Αυτά σε γενικές γραμμές. Πόσα άτομα προσωπικό έχετε στο Δήμο? Εμείς έχουμε γύρω στα 80 με 90 άτομα. 80 με 90 άτομα. Και θα πάμε στα... Πώς είπατε, κύριε Γαϊτανά, ότι έχετε εσείς? Τέσσερις διοικητικούς υπαλλήλους. Τέσσερις διοικητικούς. Συνολικά πώς είναι εργαζόμενοι στο Δήμο? Καθαριότητα. Έχουμε και στην εταιρεία. Στην αναπτυξιακή, ναι. Τέσσερα άτομα. Τέσσερα και τέσσερα, οχτώ. Καθαριότητα. Καθαριότητα. Και έναν στην καθαριότητα, έναν στην ίδρυψη. Δεν γίνεται μηχανική αποκομιδή? Ναι. Ένας οδηγός. Ένας. Όχι, αποκομιδή κάνει η εταιρεία ανάπτυξης Πηλίο, η οποία έχει τον Δήμο Αργαλαστής και την κοινότητα Τρικερίου. Και έχουμε σε αυτούς τέσσερους καθαριστές. Όχι, συγγνώμη. Δύο οδηγούς και δύο αποκομιδή. Πόσους υπαλλήλους έχετε? Εμείς έχουμε 40 υπαλλήλους διοικητικούς και εργάτες, καθαριότητας και υπηγούς. Αλλά μαζί με τους εργάτες που έχουμε πάρει με την μερική απασχόληση
και στους οργανισμούς και όλους αυτούς που. Ναι, πόσους φτάνετε τελικά? Γύρω στους 60. 60. Κύριε Αλεξόπουλο, πόσους υπαλλήλους έχετε? 32. Και νόμιμο και μόνιμος και. Και τις εταιρείες. Δηλαδή έχετε 30, 32 είπατε. Κύριε Κοντορίσο, πόσο? Κάμια σαρανταριά. Κάμια σαρανταριά. Και εδώ. 50 με ομοί συμβάσει και μόνιμη και ωραία. Μάλιστα. Και ένα. Δηλαδή ο Δήμαρχο. Ναι. Έχει όμω μερικέ απασχολήσει. Έχει μερικέ απασχολήσει. Είναι στην εταιρεία. Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Πόσο κόσμο δήμαρχοι από αυτή την ιστορία με τα αγγλικά και με το. Απασχολείται. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στα 30 με 35 άτομα. Τόσο πολύ. Αλλά όμως να ξεκαθαρίσουμε, δεν είναι όλοι μόνιμοι και επικυρωμένοι. Ναι. Στοχεύουμε όμως σε ένα μέγεθος το 2007 να κάνουμε ένα γύρο 500.000 ευρώ με 100.000 ευρώ τα λειτουργικά έξοδα. Αυτό σημαίνει τυποποίηση. Τυποποίηση, δηλαδή. Περισσότερο θέλουμε ένταση εργασίας παρά να. Άνοιξε και αγορές στην Κύπρο, άνοιξαν αγορές στην Τσεχία κλπ. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Από όλους άκουσα κάτι για τη ΔΕΕΒ και θέλω να πριν κλείσουμε ένα τελευταίο. Θα μπορούσε όλοι οι Δήμοι να δίνουν τα νερά στη ΔΕΕΒ, την διαχείριση των υδάτινων πόρων και ταυτόχρονα η ΔΕΙΑ να αναλαμβάνει και την αποχέτευση και τον βιολογικό καθαρισμό και την υνοποίηση όλων των βιολογικών καθαρισμών. Δηλαδή, η κεντρική διαχειρίστρια υδάτινων πόρων και λιμάτων σε κεντρικό επίπεδο, σε επίπεδο Μαγνησίας, να είναι η ΔΕΙΑ. Αυτό θα μπορούσαν να το αποδεχθούν οι δήμαρχοι. Γιατί δεν βάζει το ερώτημα εθνική διαχείριση υδάτινων? Το λέω σε επίπεδο νομού. Είχε γίνει πρόταση, δεν είχε γίνει γι' αυτό. Δηλαδή αυτό το θέλουν οι δήμαρχοι, αυτό θέλουν να καταλάβουν. Το κάναμε μια πρόταση και λέμε να πάμε στη ΔΕΕΑ. Έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό το πράγμα. Αν μπορεί, όχι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, μπορεί να το θέλει. Πρέπει να αναβαθμιστεί ο βιολογικό και άλλο για να μπορέσει. Εγώ εννοώ το εξή. Ταυτόχρονα, δηλαδή υπάρχουν χιλιάδε πηγέ σε όλη τη Μαγνησία. Πηγέ Λαγωνίκα, πηγέ οι οποίε δεν έχουν αξιοποιηθεί κλπ. Να υπάρχει ένα κεντρικό φορέα διαχείριση των υδάτινων πόρων, να μην χύνονται αυτά τα νερά, που θα κατασκευάζει τι λιμνιοδεξαμενέ, που θα μαζεύει το νερό, που θα το δίνει στα δημοτικά διαμερίσματα όλα. Και ταυτόχρονα θα έχει και την ευθύνη να ενοποιήσει όλου του βιολογικού καθαρισμού και τα απόβλητα. Μπορεί να γίνει εγώ επί καλού. Μια νομαρχιακή, δηλαδή, συμβασία, μια νομαρχιακή εταιρεία υδάτων αποχέτευσης. Γιατί έχει κανένα νερό, να. Μόνο, για να γίνει τη σωστή διαχείριση. Μόνο η πορταριά έχει νερό. Μόνο η πορταριά έχει νερό. Μπορεί να δώσει κανένα άλλο νερό. Ποιο θα δώσει νερό? Δεν ξέρω, εγώ ρωτάω, αν γίνεται. Δεν έχει αγορά νερό, δεν έχει το πουρί, δεν έχει το μούρεση, δεν έχουν. Όλοι έχουμε νερά. Όλοι έχουμε. Και η αγριά έχει νερά και η αγριά έχει νερά. Οι αγριακού συγκροτήματο προβλέπονται σε δύο φάσει 25 και 25 στην περιοχή τη Κάβλα. Βεβαίω, το ξέρω. Οπότε να φανταζόμαστε. Μια ώρα. Όχι, από μία λέξη. Αυτό το δέχεστε εσεί, το απορρίπτετε. Πάντω, Χρήστο Λουκά, τα λίγα που έκαναν οι δήμαρχοι, άκουσα σήμερα 27 φορέ τη λέξη Θησαία. Δηλαδή, χωρί τη Θησαία δεν έκαναν και τα λίγα αυτά. Αλλά δεν άκουσα μια φορά το όνομα Θανάση Νάγκο. Δεν στηρίζω ποτέ τους πολιτικούς, αλλά εφόσον λένε Θησέας και Θησέας και Θησέας και Θησέας, η Θησέας είναι όλη την Ελλάδα. Δεν μπορεί να πέρανε στη Μαγνησία τα προγράμματα του Θησέα. Βεβαίως και από τη θέση που έχει ο κύριος Ντάλης, ο Υπουργός Εσωτερικών, βοήθησε πάρα πολύ τους Δήμους. Εμάς προσωπικά μας βοήθησε και στο έργο της σύγκρευσης και σε πολλά άλλα έργα. 27 φορές τα άκουσα. Όλοι τον έχουν ευχαριστήσει. Γιώργο, μην τους αδικήσεις. Γιατί δεν το είπαμε και ερωτομιούνται. Όλοι τον έχουν ευχαριστήσει. Γιατί Θησέας, όπου ακούγουμε Θησέας, ίσον άκουσε τον υπουργό. Γι' αυτό δεν το είπαμε μέχρι σήμερα. Τώρα αναγκάζεται το Γιάννη να πάρει πολιτική θέση. Να σου πω ποιο είναι. Όλους τους δημάρχους έχω ακούσει να μνημονεύουν τον Ωράσιο Πάκο. Θεωρώ περίπτωση την ερώτηση. Πραγματικά. Όλοι τον έχουν μνημονεύσει. Και ο Κοντορίζο, και ο Αντωνάκης, και ο Αρέφας, όλοι. Ή θα πρέπει ο Θησέας να έχει πόλη Μονάκος, ή θα πρέπει ο Νάκος να έχει όνομα Θησέας. Η αλήθεια είναι ότι ο Νάκος έκανε καλή δουλειά με το Θησέα γενικότερα. Και όχι μόνο, και με αρκετά νομοθετήματα τουλάχιστον παλιότερα. Δεν είναι μόνο ο Θησέας αυτός ο οποίος έχουμε εμεί υποχρεωτικά, α το πούμε. Είναι το 20% του Θησέα, λέγονται οριζόντιες δράσεις. Αυτό το διαχειρίζεται ο υφυπουργός, ο εκάστοτε υφυπουργός, έτσι, εσωτερικών. Έχει λοιπόν αυτή τη στιγμή ο Θανάσης Σουνάκος ένα πολύ μεγάλο ταψί με πίτα,
Το οποίο μπορεί να το κόψει κομματάκια και να δείτε πού, όπου θέλει. Αυτού λοιπόν εμάς μας βοήθησε. Εσάς την Πολταριά σας έδωσε, χρωστάκι σε εμάς τώρα. Το 70% τουλάχιστον επειδή στη σελίδα το 70% των δήμων της χώρας πήραν. Τώρα αν πήραν ένα λίγο έργο, περισσότερα εμείς. Μπράβο, ή κάποιος άλλος τρία έργα, πάντως είδα ότι το 70% των δήμων ήδη έχουν πάρει από αυτό. Δεν πειράζει να το λέτε προς εμπέδωσης. Μιλάμε για το 20% τώρα που το οριζόντιο δράσουμε. Η δεξιά πλευρά είναι νάκος, νάκος, νάκος. Όχι, δεν είπαμε νάκος, νάκος, είπαμε, λέμε τα πράγματα. Με το όνομά του τουλάχιστον όσον αφορά τη θέση. Ο Αποστόλης ωραία θα συνέχει πάρει λεφτά του Νάκο. Όλοι. Γιατί ποιος δεν έχει πάρει από εκεί πέρα. Εδώ μιλάμε, για πολλά λεφτά. Εδώ μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά. Και από εδώ και από εκεί. Επειδή λίγο. Εγώ. Επειδή μας ακούν παντού. Να πούμε τούτο. Βεβαίως, τον Νέσον έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Γιατί ο Γιώργος δεν έχει βοηθήσει στα έργα υποδομής μέσω του υπερφοδέου. Δεν έχει βοηθήσει ο κύριος Χιούφας στην περιοχή της Καρδίτσας σε όλα τα επίπεδα. Τώρα, έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Απλά να πούμε και κάτι ακόμα, για να μην το πράσουμε και άλλα μηνύματα. Για τον Αλέκο Βουλγάρη θες να πείσεις. Όχι, δεν θέλουμε να πράσουμε λαθασμένα μηνύματα στον κόσμο που μας βλέπει. Τα λεφτά που διεκδικούν οι δήμαρχοι και οι δήμοι είναι χρήματα που δικαιούνται οι πολίτες των Δήμων και η υποχρέωση κάθε κυβέρνησης και κάθε υφυπουργού, πόσο δε μάλλον ενός συμπολίτη μας υφυπουργού, από όποιο κόμμα και να είναι, είναι να προσπαθεί να βοηθάει και ο Θανάσης Νάκος έδειξε ότι βοηθάει. Πάντως εγώ απάντησα για το θέμα της ΔΕΗ, αν δεν πειράζει. Δεν είναι τώρα μαυρογιαλούρος στην ιστορία. Απάντησα για το θέμα της ΔΕΗ, αν το θέλετε ή όχι, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο θα πέσει. Με ενδιαφέρον και θα έλεγα ναι, να απαντήσω. Εμείς είπαμε προηγουμένως ότι πήγαμε στην αρχή σαν Δήμος στη ΔΕΗ. Μετά τι θέλανε. Θέλανε να τους πηγαίνουμε εμείς στα δείγματα. Όχι αυτό. Δεν μιλάει για τη διαχείριση. Θέλω να σας πω όσον αφορά για τη ΔΕΗ, για να κάνουμε αυτό που είπατε. Ναι. Εγώ, διαχείριση υδάτινων πόρων και ταυτόχρονα. Είμαι υπέρ αυτού του συστήματος. Εσείς και πρέπει να γίνει όσο μπορούμε γρηγορότερα. Φυσικά δεν θα είχε κανείς αντίρρηση αν μπορούσε, αν ήταν εφικτό δηλαδή να υπάρξει μια τέτοια αντιμετώπιση δηλαδή των προβλημάτων αυτών ίδρυψης και αποχέτησης, κανένας θα είχε αντίρρηση μια κεντρική, ας πούμε, ένας κεντρικός φορέας να μπορούσε, ας πούμε, να κάνει και διαχείριση των υδάτινων και των λιμάτων. Και να κάνει και επενδύσεις, δηλαδή τις ανάμεσες επενδύσεις. Αφού έχει την τεχνογνωσία, υποτίθεται, έτσι. Κύριε Αλεξόπουλο. Αυτονόητο. Κύριε Κοντερίζο. Λοιπόν, εγώ πρέπει να σας πω ότι εμείς συνεργαζόμαστε με τη ΔΕΗ. Αυτό το ξέρω. Και συνεργαζόμαστε σε πολύ μεγάλο, σε πολύ μεγάλη κλίμακα, σε πολύ μεγάλη έκταση. Τους δίνουμε νερό, βέβαια το πληρώνουν οι άνθρωποι, παράλληλα βοηθάνε και κάνουν έργα υποδομής στην πηγή, τη μοναδική πηγή, αυτή η οποία ιδρεύει όλο το Δήμο Πορταριάς, αρδεύει όλο το Δήμο και δίνει νερό και στο Δήμο Ιωλκού πόσιμο, αλλά και στο Βόλο, στη ΔΕΙΑΜ. Επομένως, δηλαδή, αυτό που εσείς λέτε τώρα για μια κεντρική υπηρεσία η οποία θα διαχειρίζεται και τα λίμματα και τα νερά, ήδη εμείς το εφαρμόζουμε με τη ΔΕΙΑΜ. Δεν χρειάζεται, δηλαδή, να πω αν συμφωνώ ή δεν συμφωνώ σε μια κεντρική έτσι, διοίκηση, ας πούμε, και διαχείριση. Δεν είναι, είναι περιττό. Ξέρετε όμως ποιο είναι το σημαντικό. Το σημαντικό είναι ότι πρέπει να γίνουν αυτά τα έργα που λέγαμε προηγουμένως, τα φράγματα και όλες αυτές οι ιστορίες. Δεν μπορεί η ΔΕΗ να τα κατασκευάσει εκτός και αν βρεθούν. Όχι, ποιος θα τα προκηρύξει τα έργα αυτά, δεν θα τα προκηρύξει πάλι ένα μεγάλο οργανισμό όπως η ΔΕΗ. Κοιτάξτε, θα μπορούσε η Νομαρχία να το δει αυτό το πράγμα. Έχει υποχρέωση η Νομαρχία να κοιτάξει αυτά τα θέματα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ορισμένα τοπικιστικά, όπως προηγουμένως αναφέρατε τη Λαγωνίκα. Πήρε νερό ο Βόλος από τη Λαγωνίκα, δεν πήρε. Αλλά γιατί έγινε κακός χειρισμός. Κακός χειρισμός στην αρχή. Από την ιστορία του πρώην Δημάρχου, τώρα έτσι. Μην πούμε λεπτομέρειες. Κακός χειρισμός στην αρχή. Μουλάρουσε τους άνθρωπους. Έτσι, λοιπόν. Ενώ σε εμάς που είχαμε μια κάποια άλλη φιλοσοφία και νοοτροπία, ξεκινήσαμε καλά και πορευόμαστε σωστά και καλά σε συνεργασία με τη ΔΕΗ. Βασικά όμως είναι να βρεθούν νερά, έτσι, για να μπορέσουν να λύσουν τα προβλήματα. Διότι η μάνα είναι μία και έχει πολλά παιδιά. Αλλά επικαλούμε την εμπειρία σας. Σας πω το εξής. Το φράγμα Παναγιώτικο έχει μέσα νερό και θα γίνει μέσα τώρα το χειμώνα.
Το φράγμα, άμα το δει κανείς, το νερό είναι πράσινο. Το νερό θέλει μια επεξεργασία. Βεβαίως. Θα προσθέτω το πάει το νερό αυτό στις κοινότητες αύριο μεθαύριο στο Τρίγκερ ή αύριο μεθαύριο στην επένδυση στον Αλατά. Ούτε και φτάνει. Έτσι. Ούτε και να φτάσει. Αλλά δεν μπορεί να του το πάει κιόλα στο πράσινο νερό. Αυτό θέλει το νερό, επεξεργασία. Την επεξεργασία. Ναι, ποιο θα την έχει. Ο φορέας διαχείρισης. Αυτό θέλω να πω. Κοιτάξτε, ένας φορέας διαχείρισης εκεί. Ένας φορέας διαχείρισης εκεί. Ένας φορέας διαχείρισης παραπέρα. Είναι δυνατόν να έχουμε μια ενιαία ανάπτυξη, μια ενιαία λογική με 15 διαφορετικούς φορέες? Αυτά πρέπει να ενοποιηθούν όλα τα πράγματα σε έναν. Υπάρχει ένα κεντρικό επιτελικό όργανο. Να είστε μέλη του ΔΣ όλοι οι δήμαρχοι οι οποίοι θα συμμετέχετε σε αυτή την ιστορία. Μέχρι αλλιώς να γίνουν όλα αυτά, Χρήστο μου, ας λύσει το πράγμα. Γιατί η νομαρχία είναι δύο μόνοι δήμοι υπάρχουν, το Βόρειο και Σάρι Ιωνία. Είναι και. Είναι και δεν τα κάνουμε ποτέ. Εσύ είμαι προγραμματικό τώρα, λέω ότι το πληρώνουν οι άνθρωποι. Ναι, ναι. Ωραία. Το πληρώνουμε, αλλά αντίστοιχα. Για να πούμε να ρώσουμε τον κόλλο, πρέπει να το πληρώνουμε όπως καταλαβαίνω. Όταν θα. Δεν κατάλαβα τι είπε ο Γιάννης, όταν θα πάμε εμείς να ρίξουμε τα λίμματα εκεί, θα πληρώσουμε τα λίμματα. Έτσι. Και θα γίνει κάποιος ψηφισμός. Τόσα μας χρωστάτε από εκεί, τόσα. Είναι αυτό θέλω να πω. Εντάξει, ενδεχομένως η σύμβαση. Τόσα τα υπόλοιπα, πάρτε τα υπόλοιπα. Η σύμβαση, παραδείγματος χάρη με το Δήμο που δεν χρειάζεται. Δεν είναι μια συνεργασία σωστή και λογική. Συγγνώμη, Δήμος Κάρλας. Μα ο Δήμος Βόλου. Στην Κάρλα και στο Βελεστίνο έχει του κόσμου τις γεωτρήσεις. Ο Δήμαρχος Βελεστίνου και ο Δήμαρχος Κάρλας λέει: φτάνει ρε παιδιά, εμείς δεν έχουμε πιούμε νερό εμείς. Μας παίρνει και το νερό από εδώ και το μεταφέρεται στο Βόλο. Θα γίνει λοιπόν η λίμνη Κάρλα. Εκεί θα χρειαστεί τεχνογνωσία, εξυγένωση των υδάτων, να μπορούν αυτά τα νερά να ποτίσουν και ταυτόχρονα να μπορούν να τα πιει για κάποιο. Ποιο θα τα κάνει αυτά. Η Πέρια Κρίνη τελείωσε. Στο πίνακα. Φορέας διαχείρισης. Άλλο στο Παναγιώτικο, άλλο. Άλλο φορέας εκεί, άλλο φορέας εκεί. Φτιάξτε πρώτα το σκοπευτήριο του φορέα και μετά για τον αγώνα. Δεν έχουμε. Θέλω να πω δηλαδή να τελειώνουμε αυτό το θέμα. Για σκοποβολή γι' αυτό. Επειδή εγώ θα έχω και τους νομάρχες κάποια στιγμή, εγώ θα το θέσω αυτό το θέμα. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν τώρα ο κάθε Δήμος να έχει και διαφορετικό φορέα ή δύο Δήμοι να φτιάχνουν ένα φορέα. Είναι πολλοί νομάρχες. Πέντε. Άλλους υποψήφιους. Τους υποψήφιους νομάρχες. Πέντε. Πρέπει να πάρουν θέση σε ορισμένα θέματα. Λοιπόν, γι' αυτό εγώ θεώρησα ότι είναι ένα κομβικό σημείο, αφού λέτε όλοι ότι αυτονόητα είσαστε υπέρ μιας ενιαίας διαχείρισης υδάτινων πόρων και ταυτόχρονα κλιμάτων. Θα επισημάνουμε εδώ κάτι που υπόθηκε στο πρώτο εδαφολογικό συνέδριο στο Δήμο μας. Στα λόγια πρώτα. Τι θα λέγα τώρα, αφού πήγαν να φτιάξουν ένα χιτά στην Αργαλαστή με το Δήμο Σιπιάτο, εγώ δεν το. Ναι, αποχώρησε. Και άλλοι αποχωρήσαν. Ναι. Μπορούν τη λύση, τι θα κάνουν τα σκουπίδια του. Ούτε στη Μακρυράκη. Ωραία, τι θα γίνει τώρα, πού θα βάλουν τα σκουπίδια. Τι να συζητάμε τώρα. Στη Μακρυράκη, ο Δήμος αγοράζει με τα σκουπίδια. Ανοίγει μεγάλη κουβέντα μία η ώρα. Δεν μπορούν να βρουν σε ποιο σημείο θα κουμπίσουν του σταθμού μεταφόρτωση. Αυτά είναι τα σημαντικά θέματα τα οποία αφορούν του πολίτε. Αυτά κάποια στιγμή. Πού θα πάει τα απορρίμματα. Το τι νερό πίνουν. Πώ γίνεται. Η διαχείριση των αποβλήτων. Τι γίνεται με τα έργα που. Αυτά είναι τα θέματα. Ρώτησα στην αρχή, Χριστό μου. Ρώτησα στην αρχή. Αυτά ήταν τα ζητήματα τα οποία μπήκαν στην αρχή. Αυτά ήταν τα ζητήματα. Και δεν ήθελα να το προσωποποιήσω εγώ σε κανέναν. Γι' αυτό έκανα την ερώτηση γενικά. Έχουν ζητήματα καθοριστικά. Δεν ξέρουν τι θα κάνουν τα σκουπίδια τους. Πόσες παράνομες χωματερές λειτουργούν στον νομό. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το ξέρουν όλοι. Είναι 59,3. Δεν τις έχουν δήμαρχοι αυτοί δει. Ναι. Πώς δεν τις έχουν. Εμείς πάντως δεν έχουμε καμία. Δεν θέλω εγώ να πω κάποιους συγκεκριμένα. Αλλά αυτά τα απλά ζητήματα δεν έχουν λυθεί ακόμη. Συζητάτε για το νερό. Συζητάτε για το νερό. Όλοι οι δήμαρχοι γνωρίζουν. Με απόφαση κλείνουν. Με απόφαση κλείνουν. Πρακτικά αν κλείνουν. Όλοι οι δήμαρχοι γνωρίζουν τη σχετική εγκύκλιο που έχει έρθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τον έλεγχο τη ποιότητα του νερού. Αν αυτή η εγκύκλιο εφαρμοστεί στο 100%. Δεν θα υπάρχει περίπτωση να λειτουργήσει αυτό. Θα λειτουργήσει κανένα αντιοστάσιο. Πόσο θα κοστίσει. Εγώ λέω θα λειτουργήσει. Το ίδιο συμβαίνει και με τα σφαγεία. Το ίδιο συμβαίνει και με τα σφαγεία. Εγώ λέω θα λειτουργήσει. Εγώ λέω θα λειτουργήσει. Πόσο θα κοστίσει η λειτουργία αυτή. Ποιο θα πληρώσει τα χρήματα αυτά. Δεν μπορούν να γίνουν. Πάντω το θέμα τη επάρκεια και τη ποιότητα ακόμα του νερού, όπω επισημάθηκε στο 10ο συνέδριο, το εδαφολογικό συνέδριο που έγινε Αγίαλο, έχει να κάνει με την άρτευση και όχι με την ίδρυση. Σε πολλές περιοχές τουλάχιστον. Δεν ξέρω τόσο πολεοδομικό συγκρότημα που έχει ανάγκη μεγάλη διαδρομή. Χρειάζεται αλλά 10 εκατομμύρια κυβικά νερό το χρόνο και από τα 10 εκατομμύρια κυβικά
το χρόνο που χρειάζεται το πολεμικό συγκρότημα, έχανε τα 3 εκατομμύρια από την πολιότητα του δικτύου. Και σε εμάς ακόμα περισσότερο. Όταν λοιπόν λέμε ότι αν η Μαγνησία, παραδείγματος χάρη, θέλει 30 εκατομμύρια κυβικά και από τα 30 εκατομμύρια τα 8 με 10 εκατομμύρια κυβικά χανόταν από την πολιότητα του δικτύου, είναι έγκλημα. Άρα καλώ οι δήμαρχοι κάνανε και βάλανε ως έργα προτεραιότητα. Φυσικά. Ανταλλαγή του δικτύου. Και εδώ ακούσαμε αρκετά τέτοια. Θεωρώ ότι ακουστήκαν αρκετά σοβαρά πράγματα από τους δημάρχους. Θα ακολουθήσει και άλλη εκπομπή με δημάρχους, γιατί σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου πρέπει να κρατάμε σωστές αποστάσεις. Εγώ προσπάθησα να κάνω ένα πάνελ απόψε αντιπροσωπευτικό με διαφορετικές πολιτικές, αν το θέλετε, καταβολές του κάθε υποψηφίου. Είναι καθαρά αυτοδιοικητικά βέβαια τα σχήματα, αλλά λίγο πολύ όλοι ανήκουν σε μια ιδεολογική, σε ένα ιδεολογικό χώρο, άλλο στην Νέα Δημοκρατία, άλλο στο Πασόκ, άλλο στον Ασπισμό. Προσπάθησα λοιπόν στο πάνελ απόψε να έχω όλες τις στάσεις. Θα ακολουθήσουν βέβαια και άλλα πάνελ από συναδέλφους. Ο κ. Αντωνάκης θα μας πει ο ίδιος. Ένα ερωτηματικό μεγάλο. Τις αποσκριτίζεις, δεν είπαμε. Ρώτησε ένα ερώτημα, κ. Αντωνάκη. Εντάξει, τώρα δεν είναι. Λοιπόν. Για όλους τους άλλους πέντε, ξέρετε για τον Αντωνάκη, ξέρετε. Δεν ξέρετε. Ούτε πρόκειται να πάτε. Ούτε πρόκειται να πάτε. Αυτοδιοικητικός. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μας θυμήσατε. Να ευχαριστήσω και εσάς, αγαπητοί φίλοι συνάδελφοι. Και εμείς. Να ευχαριστήσω και τους φίλους Σωκρατές που είχαν την υπομονή να μας δουν. Ανανεώνουμε το ραντεβού για την άλλη Δευτέρα. Μέχρι τότε ας έχουμε υγεία και καλές ειδήσεις. Γεια σας. Το νερό είναι η ζωή. Η ΔΕΙΑΜΒ δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ποιοτικό και ελεγμένο εργαστηριακά νερό. Ολοκληρώνοντας ένα μεγάλο έργο, παρέχει ένα ασφαλές και σύγχρονο δίκτυο στους πολίτες. 193.000 μέτρα καινούργιες σωλήνες από πολυεθυλένιο διασφαλίζουν την υγεία και μηδενίζουν τις απώλειες του νερού. 24.000 παλιές παροχές αντικαταστάθηκαν. Όλο αυτό το τεράστιο έργο υλοποιήθηκε μέσα σε 14 μόλις μήνες. Άξιζε την προσεκμή ταλαιπωρία που υπέστη η πόλη, αφού 70.000 συμπολίτες θα απολαμβάνουν καλύτερης ποιότητας νερό. Η ΔΕΙΑΜΒ, με πλήρες σχέδιο, για πρώτη φορά και με την κατανόηση των πολιτών, αντιμετωπίζει τα προβλήματα. Η ΔΕΙΑΜΒ συστήνει οικονομία στο νερό. Ναι στη σωστή χρήση, όχι στην κατάχρηση. Το νερό είναι η πηγή της ζωής. Ας μην τη στερέψουμε. Υπάρχει πιο απλός τρόπος να νιώθεις ασφαλής. International Life. Για καλύτερη ζωή.
πρόσβαση στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Απολυτήριο Λυκείου. Πτυχίο τεχνικής ειδικότητας. Επιλογή επαγγέλματος από όλους τους εργασιακούς τομείς. Άρα, σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση.